Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φαντασκουόρχο πίπερο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ' του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο! Και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια! Πάμε να περάσουμε τα πόδια! Την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας. Να περάσουμε και τα πόδια. Γιατί να μην τα περάσουμε, φίλε. Γιατί η γλώσσα λανθάρουσα λέει την αλήθεια. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Έχω τον ακρεφνή γίγαντα, το απροσπέλαστο τείχος. Τον μολέδο της ηχοληψίας, να το πω, φίλε. Θα έρθεις, δεν θα έρθεις. Είναι γι' αυτό ένα θέμα, δηλαδή. Θα κάνεις ηχοληψία, δεν θα κάνεις. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε, Κωνσταντζαρό στο μικρόφωνο. Η αφιντομουτσουνάρα μου, θα πάμε το επόμενο δύο όπως κάνουμε τα τελευταία 19 χρόνια, φίλε. Όταν ξεκινούσαμε, φίλε, είχε δασίες ψηλές, δεν είχε κινητά. Το τηλέφωνο ήταν πάραμε στο 31-0 και τέτοια πράγματα. Κανονικά δηλαδή ήταν μια άλλη χώρα βασικά. Μια άλλη χώρα. Πω, φίλε. Ένα σοκ, μια ψυχολογική σφαλιάρα. Α, ούτε ρε, δεν πρέπει να έχει ούτε. Ούτε. 5-12-2-47. Τίποτα. Δεν έχει μπροστά τίποτα, ε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ελάτε στην παρέα μας οι πρώτες καλημέρες. Μπαμ μπαμ. Από Ντίνα Δημητριάδου. Γεια σου Ντινάκη. Γεια σου Μότο Μουδανιά. Γεια σου Λάρη Καρακίτσο. Η πρώτη. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Ζού μου σου λέμε για κάθε πίκρα και με. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, να πούμε ότι σήμερα στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526. Να ενημερώσω ότι είναι 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένο του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας που έχετε. Όχι για τους διαγωνισμούς. Θα τους κάνουμε τους διαγωνισμούς σήμερα με τηλέφωνο. Σταθερό. Την δεύτερη ώρα θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση για κρέατα στο κροπολείο Μιχάλης, για κρέατα στο κροπολείο Άγγελος, για κρέατα δηλαδή ενός μήνα για αυτό που θα τα κερδίσει, για τραπέζι για τραπέζια στη Λαδόκολα, για. Θα κάνουμε ωραία πράγματα. Μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι. Γιο και πατέρα, γεια σου Ντινάκη μου. Αγίου Αθανασίου σήμερα, γιορτάζει ο γιώκας μου, γιορτάζει ο πατέρας μου, γιορτάζει ο γιος του αδερφού μου, ο ανιψιός μου, πολλοί κόσμος. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Θανάσιδες, Αγίου Αθανασίου σήμερα, Αθανασίες, Νάσος, Σάκης, έχει πολύ πράγμα. Θάνος, έχει δηλαδή το όνομα, έχει και αυτό διάφορες βερσιών. Να τους χαιρόμαστε, να είναι πάντα ευτυχισμένοι και μην τους ξεχάσετε σήμερα. Πάρα πολλοί κόσμος γιορτάζει. Πολλοί θανάσιδες. Πάρα πολλοί θανάσιδες. Αγίου Αθανασίου. Ο Νάσος Αθανασίου, το θυμάσαι αυτό που ήταν, έλεγε, έχει αυτό στην διπλή γιορτή. Είναι κατά το Γιάννη Αγιάννη, ρε παιδί μου. Είναι ο αντίστοιχος. Βγάζει franchise κάθε όνομα, έχει και μία αυτή. Να πούμε τους χορηγούς της ώρας, να μην ξεχαστούμε. Ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, Huawei τηλέφωνα, εκπληκτικά, σε εξαιρετικές τιμές. Με ό,τι μπορεί να έχει πάνω, την Άρτα και τα Γιάννα να έχουν τα Huawei και η σειρά Y και η P9 και η P10 Lite και η Mate. Όποιος πήρε Huawei ξετρελάθηκε. Ξετρελάθηκε. Πάρα πολύ ωραία τηλέφωνα. Εκεί 50 χρόνια εμπειρία ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φυσικά μην ξεχνάτε ψητοπολείο όλα στα όρθια. Ο κορυφαίος γύρος της πόλης συσκεπαστεί με τα στρώματα, με τις πίτες, με τα τυριά, τα αναμειγμένα, τα μίξ, τα πούμε, τα μανιτάρια μέσα, τα κόλπα. Τα διάφορα, τα υπέροχα, γύρος χοιρινός, γύρος κοτόπουλο εκπληκτικής νοστιμιάς. Και βέβαια το ζουμερότερο κοτόπουλο σούβλας της πόλης. Εκεί, στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολης 37, 837, 166, delivery που λένε. Μηχανοδιανομή, πώς είναι το delivery φίλε, αν το πάμε με ελληνικό, με ελληνική λέξη. Το κορυφαίο που διάβασα τις τελευταίες ώρες και για αυτά που γίνονται για τη Μακεδονία μας, για την ονομασία, το κορυφαίο που διάβασα είναι αυτό που έστειλε πριν 2 ώρες η Άννα Βασδέκη στον τοίχο της ομάδας των αθλητήριων που είναι ανοιχτός, που εκεί είναι η avant-garde, που εκεί είναι η αφάνκατε, που εκεί είναι η crème de la crème. Εσίως φτάσαμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε 9.825 μέλη, ένας-ένας, διαλεχτή και εκλεκτή, ένας-ένας. Τι έγραψε λοιπόν η Άννα Βασδέκη, ένα φανταστικό post που το λένε, ένα ποστάρισμα. Αν και κινδυνεύουμε αυτές τις λέξεις να ξεφύγουμε, είναι πολύ εύκολες. Ας το πούμε ανάρτης, πιο ωραίο δεν είναι. Τι έκανες, έβαλα ένα ποστάρισμα.
Μήπως θες να το πεις και με διαφορετική φωνή. Έτσι, τι έκανα post. Post. Σω πάρε πόστη. Αυτός που βάζει το ποστάρισμα δεν είναι ο πόστης. Κοίτα ρε ένα πόστη. Ρε τι παλιόπο, τι παλιόποστης που είσαι. Άμα δεν είσαι καλό παιδί ρε παιδί μου και βάζει συνέχεια ποσταρίσματα. Ή το έχεις βάλει από παλιά, είσαι παλιός. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κοίτα ρε ένα... Ας μην προχωρήσω γιατί θα ξεφύγω. Γράφει λοιπόν το φανταστικό ποστάρισμα, η ανάρτηση. Δεν είμαστε σεισμογενής χώρα. Τα κόκαλα των προγόνων μας είναι που τρίζουν. Respect. Respect. Respect σε αυτό που το σκέφτηκε. Δεν είμαστε σεισμογενής χώρα. Τα κόκαλα των προγόνων μας είναι που τρίζουν. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα είπε όλα. Το ποστάρισμα έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές που ήδη έχουν αρχίσει και καταφθάνουν και για το γιώκα μου, το Θανασάκι μου. Αυτή τη μεγάλη φυσιογνωμία, αυτή τη μεγάλη μούρη, αυτή την... Το καμία σχέση με το πρώτο παιδί, δηλαδή πραγματικά δεν... Όταν πήγαμε στον παιδικό σταθμό, να πω τώρα έχω πολύ καιρό να πω για τα παιδιά, δεν θέλω να λέω συνέχεια, αλλά... Α, εσείς δεν είστε ο μπαμπάς και η μαμά της Νεκταρίας. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λέω, φέραμε το μικρό μας το παιδάκι τώρα. Τη θυμάστε την Νεκταρία? Βεβαίως, βεβαίως, δεν ευλογημένο πλάσμα. Καμία σχέση. Σας προειδοποιούμε. Λέτε, ελάτε τώρα αφού ξέρουμε τώρα και εμείς τόσα παιδιά. Καλά. Με φωνάζεις αλλά αλλάζοντας για βοήθεια. Θα κραδένεις τα χέρια στον αέρα και θα φωνάζεις σως. Σας παρακαλώ ελάτε, σώστε μας. Έτσι, είναι ένα ζωηρό παιδί, τι να κάνουμε. Δεν στέκεται καθόλου, πουθενά, τίποτα. Δεν υπάρχει, μπορεί να κάνει 17 διαφορετικές αταξίες μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, σαν ένας τυφώνας. Γύρω γύρω και χαίρεται κιόλας, πανηγυρίζει μετά κιόλας. Χειροκροτά και τον εαυτό του. Αυτή η μεγάλη μορφή. Ζωή να έχει το παιδάκι μου. Λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές, η εκπομπή δεν είναι δημοσιογραφική, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι ρεπορταζιακή, σε καμία περίπτωση, το ξεκαθαρίζουμε έτσι. Και respect και στους δημοσιογράφους, στους αμυγός που ασχολούνται με ρεπορτάζ, γιατί είναι ένα βάσανο μόνιμο, ένα άγχος, μια αγωνία, έτσι το έχω πει πολλές φορές, παραδέχομαι. Όχι όλους, γιατί έχει και μέσα, όπως σε όλες τις δουλειές, έχει και εδώ φύρα. Στο δικό μας το συνάφι. Η εκπομπή είναι ψυχαγωγική, είναι infotainment. Εμείς το κάναμε πριν βγει ο όρος, δηλαδή ενημέρωση με διασκέδαση. Διασκέδαση με λίγο ενημέρωση. Τι σας έλεγα χθες το πρωί? Δεν σας έλεγα ότι στην περίπτωση του Μολέδο έχω την αίσθηση ότι είναι και ο γάβρος μέσα? Χθες περίτρανα αποδείχτηκε, με πρώτο και καλύτερο τον Καραπαπά που βγήκε να διαψεύσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που διαψεύδανε 17 ώρες πριν κλείσουν τον καινούριο τους προπονητή, τον Γκαρσία, ότι δεν υπάρχει θέμα λεμονή και ότι δεν υπάρχει κανένας Γκαρσία. Και μετά από 15 ώρες τον πήραν προπονητή. Όχι μόνο μπλέχτηκε στην υπόθεση ο Ολυμπιακός, μπλέχτηκε και η ΑΕΚ, θέλω να σας πω. Και έχει γίνει της Αλεπούς ο θάνατος. Οι δύο παροιμίες που έχουμε χρησιμοποιήσει τον τελευταίο καιρό, που είναι πάρα πολύ φιλοσοφημένες, που είναι πάρα πολύ ζυγισμένες, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που για όλα έχει βρει, για όλα έχει φροντίσει, για όλες τις περιπτώσεις. Θα πεις, αυτός που την ανακάλυψε την παροιμία σκεφτόταν το Μολέδο? Όχι, αλλά εμένα μου δίνει την ευκαιρία να πάρω το παρακαλετό μου μπίμπιπ, ξινόγα μπίμπιπ, και να το εφαρμόσω πλήρως. Είναι ένα λεκτικό. Ένα πνευματικό τέτρις. Έρχεται τόσο όμορφα να μπει μέσα. Τόσο όμορφα να μπει, να θυκιάσει μέσα. Πώς είναι τα λέγκο του παιδιού. Χλάτς, χλάτς, αυτά έρχεται. Κάνει γάμα, γωνία, τετραγωνάκι, χλούτς η παροιμία. Και επειδή δεν μας φτάνει μόνο μία παροιμία, παρακαλετώ μου, ξινόγα. Δεν φτάνει μόνο αυτή. Άκου, τι σκέφτηκε φίλε ο φίλος που την έβγαλε. Καταρχήν, θεωρώ ότι αυτά δεν μπορεί να μην είναι αυτοβιογραφικά. Δεν μπορεί να μην είναι αυτοβιωματικά. Δεν μπορεί να βγάλεις τέτοια παροιμία αν μόνος σου δεν έχεις παρακαλέσει το μουμπίμπιπ και σε έχει παιδέψει και σου έχει κάνει τα νεύρα κρόσια σε χαλί, σε μοσαϊκό, σε παλιό παραδοσιακό οικισμό κάπου στο Πήλιο. Αν δεν σου έχει κάνει τα νεύρα χορδές για άρπα σε κάποιο μέγαρο μουσικής.
Αν δηλαδή μόνος σου δεν το έχεις τραβήξει αυτό, αποκλείεται να νιώσεις την ανάγκη να βγεις ρε, όταν συνέλθεις βέβαια. Να πεις τι έκανα. Παρακαλετώ μου μπιπ, τελικά όταν του έκατσε, είχε τόσο πολύ ξενερώσει ο άνθρωπος, είχε τόσο πολύ αδειάσει, που εσύ χτύρα εγώ εδώ. Δηλαδή τα διάλα, που έλεγε ο ψάλτης, ας τα διάλα, δηλαδή αγανακτισμένος με τα θέρα, αυτό ήτανε τόσο καιρό. Μας τα έκανε σαν τα αερόστατα της Goodyear, τα Zeppelin. Έγινα Φιλέας Φογκ. Κυκλοφορούσα σαν να κάθομαι πάνω σε πουφ. Και τελικά αυτό είναι στο τέλος ρε φίλε. Τζάμπα τον κόπο. Δεν βγάζω μια παροιμία να το εκφράσω αυτό. Να σώσω κανέναν ανθρωπάκο μετά, που μετέπειτα μπορεί να μπει στο ίδιο λούκι, να μπει χαμένος σε αυτό το δύσβατο μονοπάτι. Και έτσι βγήκε. Παρακαλετώ μου μπίπι πλέξι νόγα. Φοβερός. Φοβερός. Εντάξει, δεν είπαμε να του κάτσει με τη μία η κοπέλα, γιατί και θα βγει άλλη παροιμία. Έτσι. Αλλά του έκανε το βίο αβίωτο. Αναγκάστηκε να βγάλει την παροιμία. Θέλετε και δεύτερη. Καράβι που αργεί, σκατά είναι φορτωμένο. Και συγγνώμη από αυτούς που τώρα βρίσκονται σε μια κατάσταση πρωινού. Αλείβουν τη φέτος αυτή τη στιγμή που λέω την παροιμία με μερέντα. Χωρίς βούτυρο. Δεν οθεύουμε πράγματα. Για μένα η μερέντα πηγαίνει χωρίς βούτυρο πάνω στο ψωμί. Και αν έχει κρύο, βάλτε τη και λίγο επάνω στο καλοριφέρ. Για να γίνει το θέμα. Γυρίζω σε αυτούς λοιπόν που βγάζουν τις παροιμίες. Καράβι που αργεί. Αργεί το καράβι. Το περιμένεις. Μια, δυο, τρεις. Είσαι στην άκρη. Στην προβλήτα και περιμένεις. Περιμένεις. Και δεν έρχεται το καράβι. Και όταν τελικά έρθει, καταλαβαίνεις γιατί άργησε. Άργησε γιατί ήταν φορτωμένο με περιτώματα, για να μπούμε πάλι τη λέξη κατά. Με ακαρθασίες. Αυτό λοιπόν έχει γίνει με το Μολέδο. Χθες αναφερθήκαμε εκτενώς το πρώτο μισάωρο στις μεγάλες ευθύνες που έχει ο τεχνικός διευθυντής που επέτρεψε να σύρεται σε μια τέτοια διαπραγμάτευση ολόκληρος ΠΑΟΚ απέναντι στον βρισκόμενο σε ένδια Παναθηναϊκό, στο δεν έχω μαντήλι να κλάψω, στον πουλάω ό,τι υπάρχει να πουλήσω και τις γραμμές και τα χόρτα θα πουλήσουν από το γήπεδό τους. Βρεθήκαμε, μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι διαπραγμάτευσης που ούτε καν έπρεπε να μπούμε. Και φέρει μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Ο τεχνικός διευθυντής που φυσικά δεν πάει μόνος του, του έχει πει ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτοχος, ο προπονητής, θέλουμε αυτό τον παίχτη, φέρ τον. Δεν αντιλέγω, γιατί χθες κάπου διάβασα, καλά, μόνος του λέει πάει ο Μίχης. Όχι φυσικά. Αλλά δεν θα του πει ο Ιβάν Σαββίδης και πώς θα το κάνει. Γι' αυτό τον έχει εκεί το μοσχοπληρώνει. 30 νομίζω το μήνα. 20. Γι' αυτό τον έχει εκεί. Θα του πει και πώς θα το κάνει. Α, πάει μόνος το μήνα να τις κλείσει. Όπως έκλεισε άλλες συμφωνίες. Ας σηκώνει τα τηλέφωνα, άμα είναι έτσι να μην έχει τεχνικό διευθυντή. Γιατί είδα και από κάποιους και μια διάθεση να τον υπερασπιστούν τον Μίχελ. Τι λέει, μόνος του έλεγε επιμένει. Όχι, βέβαια, αλλά εδώ που έφτασε, σύρεται τώρα, όχι θέλω αυτό, όχι θέλω εκείνο. Ναι, δηλαδή ανά δύο μέρες διαβάζω ότι συμφώνησε με τον έναν, συμφώνησε με τον άλλον, να θέλουν αυτό, να θέλουν τον παίκτη, να και τον Μιστακίδη. Χθες βγήκε ότι δεν είναι ο Μιστακίδης στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή μια κατάσταση απίστευτη. Φαίνεται όμως από χθες, γιατί θέλω να είμαι έντιμος απέναντί σας, ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους λάθους χειρισμούς του Μίχελ, αλλά έχουμε πέσει απέναντι σε ένα παιδί το οποίο, όπως βλέπετε, άλλα θέλει το πρωί, άλλα θέλει το μεσημέρι, άλλα θέλει το βράδυ. Για να θέλω να είμαι, να πούμε και τις δυο πλευρές. Ότι ναι μεν έχουμε ευθύνη, έπρεπε να είχε καθαριστεί αυτό το θέμα από την αρχή. Αυτά είναι, θέλεις καλώς, δεν θέλεις, να, αράουτα από μακριά φίλε. Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα τα χέρια. Θέλεις καλώς, δεν θέλεις, έγινε λεβέντη μου, στο καλό, στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Τι θέλεις στη Βραζιλία, δεν πας και στο Ρίο Αντίριο. Έχω προβλήματα οικογενειακά, αυτά και τα λοιπά. Βεβαίως, σταθήκαμε από πάνω με κατανόηση. Τι θέλεις, δηλαδή, έλα να σου δώσουμε ένα κάρο λεφτά από εκεί.
Δεν θα δεις λεφτά ούτε από Μονόπολη. Το μόνο κέρμα που θα δεις, αφού πληροφορίες λένε ότι και στη Βασιλόπιτα που θα κόψει ο Βάζος, δεν τα έχει κέρμα μέσα, δεν έχουν να βάλουν. Jackpot. Σου δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή, δίνουμε κατανόηση για τα προβλήματά σου και εσύ, δηλαδή μια κατάσταση τέτοια. Ξαναλέω, σε καμία περίπτωση δεν βγάζω λάδι τον Μίκελ. Σας προλαβαίνω. Όμως, εδώ λέει, όταν ήταν να έρθει να παίξει με εμάς, επάνω, στην Τούμπα, πέρσι, το πρωί λέει, πήγε και του είπε ότι δεν μπορώ, έχω θέματα και δεν μπορώ να παίξω. Έφυγε η αποστολή του Βάζελου από κάτω, το άκουγα χθες κάπου. Το διάβασα χθες κάπου σε ένα site. Αθηναϊκό. Φεύγει η αποστολή από κάτω και όταν έφυγε και ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με εμάς, πήρε τηλέφωνο και λέει: α, τελικά λέει θα παίξω. Και του είπε, λέει, ο Ζουνίδης, όχι τώρα, δεν θέλουμε εμείς. Δηλαδή, εντάξει, εμείς πρωτοπόροι όπως πάντα σαν εκπομπή, θα κάνουμε αυτό το οποίο δεν έκανε κανένας. Έχουμε δηλώσεις σημερινές. Δηλώσεις του Ροντρίγκο Μολέδο, πουθενά δεν βγήκε να μιλήσει, πουθενά δεν τον έχετε ακούσει και εμείς σήμερα σας έχουμε σε αποκλειστικότητα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ, τις δηλώσεις του Ροντρίγκο Μολέδο. Ροντρίγκο Μολέδο, τελικά η μεταγραφή αυτή θα γίνει, θα πας στον Παναθηναϊκό, θα μείνεις, θα πας στη Βραζιλία, θα πας στον Ολυμπιακό, θα πας στην ΑΕΚ, θα έρθεις στον ΠΑΟΚ. Ούτε και, κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό, ναι, το. Να γίνει μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν έκανα, θέλαμε. Ναι. Αυτοί είπανε, όχι, δεν θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Όμως. Για να οριστεί, για να γίνει πάλι το παιχνίδι. Ύστερα ακούς, μόλις είπανε, κοιτάξτε, αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε, εντάξει, θέλουμε να και εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε ότι αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το άλλο. Δεν θέλαμε εμείς. Λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και μετά είπαμε. Ναι. Αυτή πάλι ότι ξέρετε, εμείς λέει θέλουμε. Ολυμπιακός. Εμείς όμως ήθελα να γίνει μετά από όλα αυτά και είπαμε να πάει στη Βραζιλία. Να γίνει μετά το παιχνίδι. Οπότε το παιχνίδι θα ορίσει από εμένα. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς, τίποτε άλλο, φίλε. Καλά, καταρχήν. Το αιώνιο χειροκρότημά μας, η αιώνια ευγνωμοσύνη στον Εδεσαίο Παράγοντα. Γελάσαμε τότε. Γελάσαμε μαζί του. Ναι. Και θεωρήσαμε ότι απλά είναι κάποιος που έχει μπερδέψει τα λόγια του, έχει τρακαριστεί μπροστά στην κάμερα στο φακό. Πόσο in front of the ice cream ήταν αυτή η τιτάνια μορφή! Αυτός πραγματικά ο ογκόλυθος άποψης. Αυτό το φόβητρο επιχειρηματολογίας. Πόσο μέσα είσαι, φίλε! Θέλετε να παίξουμε το ίδιο θέμα για την ονομασία της γειτονικής χώρας? Άνετα χωράει. Θέλετε να το παίξουμε τι? Για τα εργασιακά, για τα οικονομικά, για τα μνημόνια? Για τι πράγμα θέλετε? Για τον δήμαρχό μας, για την χώρα μας, για... Πού θέλετε? Θέλετε για το πρωτάθλημά μας? Για τον Βαγγέλη, για τον Αλαφού, για πού? Σε πολύ μπροστά, αγόρι μου. Έμεινε στην αιωνιότητα. Γελάσαμε τότε, νομίσαμε ότι... Ποιος άλλος έχει ηχητικό 15 χρόνια μετά και το παίζουμε κάθε μέρα? Κανένας, φίλε, είσαι πολύ μπροστά. Έμαθα ότι έχει καφέ στην Έδεσα, καφετέρια. Ό,τι έχει. Πιθανώς να προσπαθεί να πει και τον καφέ, αλλά δεν ξέρω. Ναι, τι θα γίνει? Ξέρω εγώ, παράδειγμα, πάει πελά, θα με χωρίσει. Ναι, ναι, στην αρχή είπε ότι θέλει να είναι μαζί σου, αλλά μετά όμως αυτός είπε ότι δεν θέλει. Μετά εσύ ήρθες και είπες ότι εγώ τον θέλω. Και όταν αυτός είπε ότι σε θέλει, εσύ είπες ότι δεν θέλω εγώ τώρα. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Αυτό. Έτσι. Τι να πω. Να πω ότι και σήμερα θα φύγουμε στο διάλειμμα με το γνωστό χαλί μας. Διότι η Σαπουνόπερα σήμερα λάμψει επεισόδιο Ροντρίγκο Μολέδο 2147. Πάμε. Το ψαρωτικό. Μην κάνω λάθος τα λόγια.
Ροντρίγκο! Έλα ρε Ροντρίγκο! Αχ, κύριε Μίχελ! Τι κάνετε! Πού είσαι βρε αγόρι μου! Πού εγώ που είμαι! Σοβαρά μιλάς! Τελικά θα έρθεις! Η απάντησή μου είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό! Αντάξει τώρα ησύχασε γιατί... Δεν μου λες, σε θέλουν και ο Γαύρος και η ΑΕΚ, παίζει! Παίζει! Εσύ τι θα κάνεις! Εγώ θέλω να πάω στο Ρίο! Έχουμε ένα φίλο στην Πάτρα! Έχουμε τον αδερφό του Σατσερού που μένει εκεί. Μήπως θέλεις να εξυπηρετήσουμε την κατάσταση? Έχω όμως ένα δίλημα. Πες μου βρε αγόρι μου, πες μου γιατί έχουμε βγάλει φλίκτενες. Τι? Δεν ξέρω αν θέλω να πάω στο Ρίο ή στο Αντίριο. Α, κοίταξε, αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να αποφασίσεις. Σκέφτομαι να νοικιάσω ένα καραβάκι και να πηγαίνω έρχομαι. Να είμαι Ρίο Αντίριο, Ρίο Αντίριο. Έρχομαι, δεν έρχομαι, έρχομαι, δεν έρχομαι. Δεν μου λες ρε Λεβέντη μου. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό, Βίρνα? Γιατί το κάνεις αυτό, Ροντρίγκο? Ένα είμαι λίγο... Είμαι βασικά... Δεν ξέρω αν είμαι αναποφάσιστος. Είμαι. Δεν γνωρίζω αν είμαι αναποφάσιστος. Μπορείτε να μου πείτε εσείς αν είμαι. Τι να σου πω, ρε Λεβέντη μου. Συμφωνούμε τη μία μέρα, την άλλη δεν μπορούμε. Την άλλη θα πας Βραζιλία. Την άλλη εδώ, την άλλη εκεί. Πες μας τι θα κάνεις. Πες μας τι πίνεις εσύ και δεν μας δίνεις. Δεν ξέρω. Πες μας, πρέπει να τελειώνουμε. Έχουμε πάθει μεγάλη νύλα μαζί σου. Σέρνετε το θέμα να πούμε πόσο καιρό, πες μας τι θα γίνει. Να σας πω, τι ώρα είναι? 8:25. 8:25 δεν θα έρθω. Βέβαια τώρα 9:15 μπορεί και να έρθω, δεν ξέρω. Επίσης 9 ίσως φύγω Βραζιλία. 9:15 θα πάω στον Ολυμπιακό. 9:30 στην ΑΕΚ. Εντάξει, ήμουν σαφής. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αν νομίζετε ότι όλο αυτό δεν έχει γίνει, πλανάστε πλάνε νικτράν. Θεωρώ ότι 100% έτσι έχει γίνει. Αυτό που λέει βέβαια ο πιο πολύς κόσμος, δεν θες να έρθεις μία, δεν θέλουμε εμείς 10 ρε Λεβέντη. Ή ακόμα καλύτερα, γιατί τέτοια φασαρία σε μια θέση που είμαστε τακτοποιημένοι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα τώρα. Στην παρούσα φάση. Ναι, δεν έκατσε του Σαμπράνο, ναι, αλλά με Βαρελά. Με Βαρέλα και Μαλεζά. Βαρελά είναι το δίδυμο. Βαρέλα και Μαλεζάς είναι ο Βαρελάς. Με Βαρέλα και Μαλεζά είμαι μια χαρά. Είμαι μια χαρά. Με Κρέσπο αναπληρωματικό, οκ. Okay. Δώσε ευκαιρία στον Μπούκρα το παιδάκι, μα θα χρειαστεί. Καλύτερα φέρε ένα καθαρό με εξάρι που δεν έχουμε κάποιον γιατί διώχνετε τον Κάτσε. Βρες αυτόν, φέρε αυτόν τον Ρουμάνο, αυτόν τον Παστελωτή. Τον Κεσέρου ή Κέσερου. Φέρ τον αυτόν. Με πείραξε χθες που είδα ότι ο Σταφυλίδης πήγε στη Στόκ δανεικός. Κύριε Μίχελ, δεν μπορούσαμε να πάμε. Να κάνουμε μια πρόταση στο Σταφυλίδη για 6 μήνες. Αντί να πάρουμε τον Ασεβέδο, περιμένουμε να παίξει κάποια στιγμή. Εγώ λέω είναι παικταράς ο Ασεβέδο, έτσι. Δεν αντιλέγω. Αλλά όμως ήρθε και πρέπει να παίξει, λέει, σε ένα μήνα θα παίξει. Λέει. Και εδώ καίγεται πραγματικά ο κόλος μας. Λυπάμαι, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Θα χάσει την έννοια του. Τι να πω, ο πισινός μας, πήραν οι γλουτοί μας φωτιά. Ένα σπίτι καίγεται, πήραν οι γλουτοί μας φωτιά. Αυτά που λέτε. Προτιμώ, πραγματικά θα ήθελα, σας το λέω ειλικρινά θα ήθελα, να ακούσω το ότι στην ευχή του Θεού και της Παναγίας, πού θες από τη Βραζιλία, τη Βραζιλία, αυτό το μυαλό του είναι αλλού. Καταρχήν και να έρθει. Πες ότι του αποσπούμε, γιατί χθες το βράδυ διάβασα, μπήκε λέει η ομάδα σε διαπραγμάτευση με την Ιντερνασιονάλ. Δηλαδή αυτός λέει, δεν θέλω να πάω πουθενά στην Ελλάδα, θέλω να πάω να παίξω στη Βραζιλία και εμείς πάμε τώρα να μιλήσουμε με τους Βραζιλιάνους να τους πείσουμε τι? Να τον πουλήσουν αφού δεν θέλει να έρθει το παιδί. Δεν θέλεις εσύ μία, δεν θέλουμε 10 φίλε. Δεν ξέρω αν αξίζει και όλο αυτό το πράγμα πραγματικά. Το τσατάλιασμα. Πήγαινε πάρε το Χατσερίδι αν θέλεις σπουδαίο αμυντικό ή δεν υπάρχουν, χαθήκαν οι αμυντικοί. Ντε και καλά, θέλαμε αυτόν. Εντάξει, οκ, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι. Πού σε Θανάση Γιώργος Ζαμπέτας φυσικά. Έτσι θα φύγουμε για το διάλειμμα. Έστω μια μικρή ανασούλα για τους εορτάζοντες σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Προτιμώ να ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ. Προτιμώ να ασχοληθώ με έναν άνθρωπο που εμένα με συγκλώνησε. Όχι με κάποιο γκολ που έβαλε, όχι με κάποια δήλωση που έβαλε. Μιλάω φυσικά για τον Μπέλκα. Με συγκλώνησε η στιγμή που σκόραρε φορώντας το περιβραχιόνιο του ΠΑΟΚ και έβαλε τα κλάματα, παιδιά.
Εκείνη την ημέρα, για μένα ο Πέλκας μπήκε σε μια πολύ ιδιαίτερη θέση. Είναι μια θέση πολύ ξεχωριστή. Έχω κάποιους πολύ λίγους εκεί, έτσι, ξέρετε ποιους. Κάποιοι δεν είναι καν Έλληνες. Ήρθαν από μακριά, από άλλες χώρες. Από κάτι Ουρουγουάες, από κάτι Βραζιλίες, κάτι Πάμπλο, κάτι Άλβες Λίνο, κάτι τέτοιους έχω εκεί. Το ότι ξέσπασε σε λιγμούς επειδή ήταν το πρώτο του γκολ με το Περιβραχιόνιο, φίλησε το Περιβραχιόνιο, γιατί αυτό είναι που λέμε νιώθει. Και φέτος κάνει την καλύτερη του χρονιά. Χθες μίλησε στο διαδίκτυο με τον κόσμο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία που δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος δημοσιογράφος. Γιατί? Υπάρχει αμεσότητα, δηλαδή αυτό που θέλει να ρωτήσει ο ακροατής, ο αναγνώστης, ο οπαδός, ο φίλαθλος, ο βρισκόμενος μέσα στο διαδίκτυο, το ρωτάει. Ούτε φίλτρα, ούτε τίποτα. Του γράφει ο άλλος, θέλουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε το κύπελο, θέλουμε τον double. Και εγώ το θέλω σαν τρελός. Απλά πράγματα. Του γράφει ο άλλος, τα παιδιά του Αζεβέντο ποιον είχανε πατέρα. Δηλαδή, άμα υπάρχει διάθεση, υπάρχει ψυχολογία, το έχω πει πολλές φορές. Το χιουμοράκι, τι ωραίο. Τα παιδιά του Αζεβέντο ποιον είχανε πατέρα. Και τι απαντάει ο Πέλκας. Δεν θα ήθελα να μπω σε προσωπικά θέματα. Σημείο συντάκτη, γέλια. Ωραία απάντηση. Όπως επίσης, πολύ ωραία απάντηση των άλλων που μπαίνει και του γράφει ο άλλος. Να μας αναλύσει την άποψή σου αν μια ταξική κοινωνία είναι εφικτή ή αποτελεί μια ουτοπία που ανήκει στο αναρχικό φαντασιακό. Και του γράφει ο Πέλκας, όμορφα και ωραία, είναι η σκέψη που με βασανίζει τα βράδια πριν κοιμηθώ. Αυτό και το τι πραγματικά έγινε στο Lost. Πάρα πολύ ωραίος. Πέρα από το χαβαλέ, τώρα υπάρχει μόνο ο ΠΑΟΚ, γιατί δέχτηκε πολλά ερωτήματα για το τι γίνεται με τις μεταγραφές, αν θα φύγεις, αν έχεις το μυαλό σου αλλού. Θέλω σαν τρελός το double. Αυτό κρατάμε. Και το κυριότερο το αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο. Κρατώ μία κομματάκα πριν πάω στο διάλειμμα, το ότι είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ εκτός από παίκτης του. Σου δίνει έξτρα κίνητο ή σε αγχώνει για να δώσει το κάτι παραπάνω. Πολύ φιλοσοφημένο ερώτημα. Ξέρετε, είναι λεπτή η διαχωριστική γραμμή. Και απαντά. Παλιά με άγχωνε, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα έχω μάθει να το διαχειρίζομαι προς όφελός μου. Και να προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα που αγαπώ. Είναι κάτι πολύ όμορφο να προσφέρεις στην ομάδα που σε ανέδειξε και είσαι δεμένος συναισθηματικά μαζί της. Απλά πράγματα. Ευτυχία και ευλογία. Πιτσιρίκο, πιτσιρίκο. Δεν είσαι πια 17 χρονών, αλλά χρόνια σε παρακολουθούμε, χρόνια σε πιστεύω και το λέω. Με απογοήτευσες κάποιες φορές, απογοήτευσες και αυτούς που σε πίστευαν και τον κόσμο που σε αγαπάει. Τώρα όμως έχεις βρει το δρόμο σου, μην το χάσεις. Η γη σου αυτής της προσπάθειας, εσύ και 2-3 ακόμα που τα μάτια σας πετάνε φλόγες. Το ξαναλέω, η σκηνή που σκοράρει και ξεσπάει σε λιγμούς φορώντας το Περιβραχιόνιο, εμένα μου τα λέει όλα. Είναι 1001 γκολ. Γιατί? Γιατί εκείνη τη στιγμή συναισθάνεται πλήρως με κάθε κύτταρο του σώματός του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ποιοι έχουν φορέσει το Περιβραχιόνιο, ποιοι στο παρελθόν πέρασαν και έφυγαν, πού βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, τι αντιπροσωπεύει, τι εκπροσωπεί. Αυτά. Διάλειμμα τούμπεν και επιστρεφουά, μην ξεχνάτε. Με αυτό θα φύγουμε βεβαίως. Μην ξεχνάτε, κρεοπωλείο Άγγελος, κρεοτογεύσεις και κοτονοστιμιές Άγγελος στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέα 125, θα δώσουμε σακούλα με κρέατα μετά. Με αντίστροφη μέτρηση και με κουιζάκια που θα κάνουμε τηλεφωνικά. Και κρεοπωλείο Μιχάλης με Νελάο 21 στον Εύωσμο. Όσοι πήγατε στα δύο κρεοπωλεία, μείνατε ενθουσιασμένοι γιατί είναι όλα τους υπέροχα, εκλεκτά, νοστιμότατα, πεντακάθαρα. Τα παιδιά έχουν μεράκι στα κρεοπωλεία τους. Μεγάλη υπόδειξη στο μεράκι. Πάμε. Τεράστιος σαν πέτας. Δεν υπάρχει. Σαν μορφή, σαν φωνή, σαν μελωδίες. Σαν αυτοδίδακτος. Δεν ήξερα να διαβάζει νότες. Ο Ζαπέτας έχει γράψει. Μόνο που έχει γράψει ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου, κομμάτι που το λατρεύω. Αλλά και αυτά ακούστε μελωδίες. Να μην μιλάω πάνω. Πάμε σε διάλειμμα έτσι. Και επιστρέφουμε. Ζου μου σου λέμε. Και κάθε πίκρα και με.
πάμε, πάμε, εδώ είμαστε. Ανοίγουμε γραμμές. 2310-287-888. Ζούμου σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι ζούμε τις στιγμές. Τι ζούμε, τσουρουφάμε το μεδούλι. Όχι στη μεμσημυρία, όχι στο ψυχοπλάκωμα. Όχι σε αυτούς που σας στερούν το χαμόγελο. Ξεκάθαρα, εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Άστο λίγο να παίξει. Ανδρουλάκης. Του Ρατζίδης έχει γράψει πάλι, φίλε. Δεν είναι, δε, αποκλείεται να μείνει σε, δηλαδή, και ο νοθρός ξεσηκώνεται. Λάχρινό μου, σε έχω μέσα. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, να δούμε το άτομο το οποίο σήμερα θα κάνει σε φτέν. Ναι. Ζουμουσούμε το κοστί. Ω, καλός το παιδί, βρε. Σήμερα έχει τη μεγάλη τη γιορτή. Λοιπόν, να χαίρεσαι και τον μπαμπά και τον γιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σου παραχωρώ αυτή τη στιγμή τα επόμενα λεπτά μου για να τραγουδήσεις. Καλημέρα. Γεια σου, Μένιο. Αγόρι μου, δεν γίνονται αυτά. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κουστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ ό,τι επιθυμείς. Είσαι εγώ. Κοκώστας είμαι. Έλα, Κωστάκη μου, έλα, έλα. Ονοματάρα έχεις, φίλε. Είπαμε, συνονόματος είναι ο Μήλικος. Ναι, ναι, φίλε, ναι, ναι. 28χρονος, Κωνσταντίνος. Ναι, έτσι. Λοιπόν, για τον Μολέδο λίγο, γιατί πάρα πολύ φασαρία, πολλές μέρες. Καλά, επειδή βλέπω στατιστικά και τα λοιπά, μου αρέσει η στατιστική, όταν βλέπω βαθμολογίες και τέτοια. Έχουμε ψώρα από μικρή. Πάντα βλέπω ότι... Ωραίο είναι αυτό, όταν ασχολείσαι... Είναι, έχει, τέρματα υπέρ, κατά και τέτοια. Ναι. Επειδή τα βλέπω αυτά, έχω παρατηρήσει ότι σχεδόν πάντα, δεν θυμάμαι καμιά χρονιά, όποιος έχει την καλύτερη άμυνα παίρνει το πρωτάθλημα. Όποιος έχει το νουμεράκι εκείνο της άμυνας, γκολ υπέρ, γκολ κατά, μέχρι 20 το πολύ δηλαδή, εκεί περίπου, είναι πρωταθλητής. Μέχρι στιγμής είμαστε εμείς με τα λιγότερα γκολ. Ναι. Εάν πάρουμε και το Μολέδο, που για μένα προσωπικά πρέπει να περιμένουμε, για μένα, άσχετα, το λάθος για μένα είναι ότι δεν δουλεύει ταυτόχρονα άλλες υποθέσεις. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, δηλαδή, όχι, εδώ... Είναι εδώ... τα άλλα που είναι να κάνεις, και αφού τον παίκτη τον ξέρεις, έτσι, για μένα, έτσι, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, ότι είναι ο χαρακτήρας του περίεργος, ας πούμε, αυτό εννοείς. Όχι. Τον παίκτη τον ξέρεις. Α, ότι ξέρεις τον παίκτη ότι είναι τα χαρακτηριστικά του. Την επόμενη μέρα όταν έρθει ξέρεις ποιος είναι, θα αποδώσει. Δούλεψε τις άλλες υποθέσεις, κλείσε όλες τις τρύπες και ας περιμένουμε αυτόν. Να... Ποιος είναι από πίσω, ο Ολυμπιακός είναι, ο Παναθηναϊκός. Σας το είπα χθες το πρωί, είδατε που λίγες ώρες πέρασαν, το είπα χθες, πιο πολύ σαν διέστηση, πιο πολύ σαν προαίσθημα ότι κάτι υπάρχει από πίσω εκεί. Πάλι. Υπάρχει, και βγήκε και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι το γόητρο, να μην δώσει παίχτη η Θεσσαλονίκη. Όχι όλοι, κάποιοι. Να σου το πω έτσι απλά, ο Αλαφούζος θέλει να δώσει τον παίκτη στο πρώην συνεταιράκι, στον ίν φίλο του και πάλι. Ο Ολυμπιακός θέλει να χαλάσει τη μεταγραφή και αν μπορεί να τον πάρει για επικοινωνιακούς λόγους, για το γόητρο. Εντάξει, ας δουλευτεί αυτή η υπόθεση όσο μπορεί να δώσει τη μάχη, αλλά ταυτόχρονα να πάρει και τις άλλες δύο θέσεις που θέλουμε, που πονάμε. Δεν θέλω καν να σκεφτώ ότι δεν έχουν ασχοληθεί. Φαντάζομαι, υποθέτω, ελπίζω, φρονώ ότι θα πρέπει παράλληλα να έχουν δουλέψει και τις εναλλακτικές, όπως είναι του Χατζηρίδη, για τη θέση του στόπερ, αλλά και για τη θέση του επιθετικού. Έτσι, πιστεύω ότι. Έχουν προχωρήσει εκεί. Ούτε καν πάει το μυαλό μου. Ναι, καλά, καλά. Ενός πάλι το ίδιο θα λέμε. Ναι, ας μην λέμε τα ίδια. Έξι Δευτέρα φύσης. Ένα άλλο θέμα, Κουστή, η κλήρωση του κυπέλου. Ξέρεις πώς τους έτσουξε που έπεσαν μαζί. Πάρα πολύ. Δεν ξέρουν από πού τους ήρθε. Πάρα πολύ. Ήταν καλομαθημένα αυτά τα παιδιά και το μπαλάκι δεν με έβγαζε. Τύχαινε, ρε παιδί μου, τύχαινε. Στην κατάψυξη όλη νύχτα, άκου τι είχα σκεφτεί, φίλε. Επιδραμουντάνη. Έβαζε το κορίτσι, το γλυκό, το χεράκι του και τη είχαν πει: όταν πιάσει τα δύο παγωμένα, πού να πάει. Αυτό δηλαδή πραγματικά, πού να πάει ο ανθρώπινος νους, φίλε. Μόνο εδώ το σκεφτήκαν αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θυμάμαι. Πίστευτο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πριν από 30 χρόνια θυμάμαι σε φάση των 8, Παραθυνιακός Ολυμπιακός δεν έπεφτε ποτέ. Ναι. Ούτε και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ενώ το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το θυμάμαι. Δύο πράγματα. Τρία χρόνια να πέφτει. Πώς τα. Τρία χρόνια έπεφτε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πριν τον τελικό. Δύο. Ένα. Εμείς να κάνουμε το καθήκον μας και αυτοί, ένας από τους δύο, θα φύγει απ' έξω. Τέλος. Και μια άλλη ομάδα που πήγε 4 φορές τελικούς στην πόλη μας, αν θυμηθούμε.
δεν έχει παίξει ούτε μια φορά νοκάουτ με μεγάλη ομάδα. Δεν εννοεί τον Αγροτικό Αστέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σου. Πάμε στον επόμενο. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς το παιδί! Θα μπορούσα λίγο να απαγγείλω ένα πείμα δανταϊστικής ποίησης, χωρίς να με διακόψεις. Αν είναι από τον δανταϊσμό, αυτό το ρεύμα, αυτό το κίνημα, βεβαίως. Σε ακούω λοιπόν. Δεν θα με διακόψει, παρακαλώ πολύ. Μα δεύτερη φορά με προσβάλλεις που το λες. Είναι σαν να υπονοείς ότι διακόπτω τους ακροατές μου, φίλε. Αφήνεις υπονοούμενα ρίχνω. Αν και είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ. Χαρώ πάντα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Πλάτς, πλάτς. Αν και είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ. Χαρώ πάντα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Πέρνα, πέρνα η μέλισσα. Με τα μελισσόπουλα και με τα κλωσσόπουλα. Εδώ πατάω μια χοντρή τελεία. Όχι, μην το κόβεις. Και το αφιερώνω σε όλους τους επικριτές τους χθεσινούς που βγήκαν να με κράξουνε, γιατί εγώ είμαι ο μοναδικός που δεν είμαι παοκτής και με κράζουνε και βγαίνω και κράζω συνέχεια τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν μπορώ. Ποιος υπερασπίστηκε αυτός? Σταμάτα λίγο, σταμάτα λίγο, σταμάτα λίγο να μιλήσω. Γιατί δεν είμαι παοκτής εγώ, γιατί μου αρέσει να με ξεφτελίζει ο Κούλης, ο Παναθηναϊκούλης, και αν τους αρέσει να τους ξεφτελίζουνε με το μολέδο και το κάθε μολέδο, εγώ δεν γουστάρω να με ξεφτελίζουνε. Γι' αυτό είπα ότι είναι άχρηστοι και ότι δεν έχουν προγραμματισμό. Εάν εσείς θέλετε να σας ξεφτελίζει ο κάθε Κούλης, ακόμα και με το μολέδο, γιατί είναι ο μοναδικός παίχτης επάνω στον πλανήτη, γιατί δεν υπάρχει άλλος παίχτης, 600.000 ήθελε ο Σταφυλίδης και δεν πήγες να τον πάρεις. Και δίνεις ακόμα και το λευκό τον πύργο, τις κάθετες γραμμές, τα οριζόντια, τα δοκάρια και ό,τι έχει και δεν έχει για να πάρεις το μολέδο. Αυτή ήταν η ξεφτύλα και όλοι αυτοί που με κράξανε, βγείτε πάλι να με κράξετε που κράζω ότι δεν είναι ανοργάνωτοι στον ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν άφησες να κάνουμε διάλογο όμως, δεν κάθισες. Έφυγες. Έφυγες. Σε υπερασπίστηκα εχθές. Ξέρω πόσο ΠΑΟΚ είσαι, σε ξέρω χρόνια. Ο τρόπος πολλές φορές είναι λάθος. Έτσι, μην αρχίσουμε τώρα ο ένας με τον άλλον. Καλημέρα σας. Ναι! Για μπαταμπαντού! Ω, καλό στην οικογένεια Φλίνστον! Να τους χαιρόμαστε, τους πατεράδες μας πάντα όρθιοι και υγιείς, τους γιους μας πάντα καλότιγοι και υγιείς και τα νύπια μας το ίδιο. Γεια σου Λάρη! Άντε, γιατί περιμένουν άλλοι 6-7. Άλλοι, αλήθεια λες. Αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αγόρι μου. Πάμε παρακάτω. Θανάση έχουμε στην ομάδα. Σάκη. Μπα, δεν έχουμε φίλε. Ούτε Θανάση. Τι γίνεται, Αντώνη δεν έχουμε. Θανάση δεν έχουμε. Τι γίνεται, τι παίζει φίλε. Ε, μόνο Παύλους και τέτοια. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτούς που αγαπάς και σε αγαπάνε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και με ανέχονται. Ο μικρός δεν ξέρω αν σε αγαπάει τόσο πολύ. Δεν γιατί είναι. Του τα λες, θα πούμε πολύ. Δεν, ο μικρός φίλε δεν είναι. Ενώ το μεγάλο δεν μπορείς να του τα πεις πλέον. Μόνο και μόνο που μου φέρνει το ποτήρι με νερό, φίλε, μόνο το παιδάκι. Που μου φέρνει το τοστάκι στο πιάτο, τι να πω. Είναι συγκινητικός. Απλά είναι λίγο ζωηρός παραπάνω. Κοίταξε να δεις. Αν δεν ήταν ζωηρός, δεν θα ήταν πάω. Αυτό, μόνο που βλέπεις. Ακούς, βλέπεις στην τσάντα μου το σήμα. Στην τσάντα. Ή στο μπουφάν. Ή στην μπλούζα το σήμα. Έρχεται, μου δείχνει. Πακ, πακ, σου λέει. Αυτό κάνει τον μπαμπά χαρούμενο να δείξω κι εγώ. Είναι δικό μας αυτό. 100%. Σου λέει αυτό όταν περνάμε έξω από την Τούμπα για να πάω στο πατρικό μου. Που είναι δύο μέτρα λίγο πιο πέρα, δύο στάσεις από το γήπεδο. Να δεις φίλε πώς αντιδρά το παιδί. Του είχε κάνει φοβερή εντύπωση που πήγαμε στην ανοιχτή προπόνηση με τους 10-15.000. Δεν το έχει ξεχάσει ποτέ. Μου κάνει τα χέρια έτσι. Δηλαδή. Δεν ξεχνιούνται. Έχουν γραφτεί στο σκληρό δίσκο αυτά. Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Λοιπόν. Σήμερα δεν θα πω τίποτα άλλο, σε πήρα για να σε ευχηθώ, αλλά αν θέλουν αύριο οι συνακροατές, συνοπαδοί, οι οπαδοί όμως του ΠΑΟΚ, ναι. Όχι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ούτε οι φίλαδροι του ΠΑΟΚ, ούτε οι νεοπαοξίδες, να ακούσουν ορισμένα πράγματα, αύριο θα σου πάρω τηλέφωνο και θα σου πω, θα σε πάρω μετά τη 9.30. Θα χαρώ πολύ. Για να έχουν ξυπνήσει μερικοί γιατί κοιμούνται. Θα χαρώ. Το δίκαιο του, τον ύπνο του δικαίου. Και για το σήμερα να το πω, να μην εκνευρίζεται. Έχει απόλυτο δίκιο. Εντάξει, μα δεν είπαμε ότι έχει πολλά άδικο. Πράγματα, αλλά δεν εκφράστηκε έτσι όπως έπρεπε να εκφραστεί. Εχθές. Με αγάπη. Έγινε.
Φιλιά, 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 φιλιά. Γεια, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Παναγιώτη. Είπαμε, δεν είπε κανένας ότι έχει άδικο σε αυτό που είπε. Ο τρόπος είναι, ισοπαίδωσε σε άλλα πράγματα. Αυτό δεν είπε κανένας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε, Κωστή. Γεια σου, Χρυστάρα μου. Δηλαδή, προχθές ο Σίμος που βγήκε είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ανοργάνωτος, αυτό είπε. Δεν είπε. Δεν καταλαβαίνουμε ελληνικά, ρε παιδί μου. Θα θέλουμε και μεταφρασές σε λίγο. Θα μιλάς εσύ και θα μεταφράζουμε στα ελληνικά. Για να καταλάβουμε, δηλαδή. Ναι. Ναι. Απλά θέλω να το πω, αφού εκεί που βγαίνετε και τα λέτε, ρώτα αυτόν τον πανέξυπνο που είναι τέτοιο τσακάλι και καταλαβαίνει τα πάντα στους πάντες, πώς δεν πήρε χαμπάρι ότι αυτός που ήταν κολλητός 30 χρόνια ψήρει τους πάντες. Αυτό τώρα να το ρωτήσεις, έτσι. Αφού είσαι τόσο έξυπνο όλοι και τα καταλαβαίνετε όλα, ρώτα τον. Πώς δεν πήραν χαμπάρι αυτός ο τσάκαλ που τους άλλους τους ψήριζε. Αυτά. Για αυτά. Τα θέματα εκείνα. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα Κωστή μου σε όλους, σε όλη την οικογένεια. Να χαίρεσαι και τον Φάνο σου, τον πατέρα σου, τον ανισάκι σου και όλος ο κόσμος να χαρίσει τους συγγενείς σου. Αγόρι μου, να σε καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα για τα του πάω, ξέρεις ότι έχει μια καινούργια συμφωνία με την Ιντερνασιονάλ. Απλά πρέπει να συμφωνήσουμε με τη Φλαμέγκο. Ναι. Με τα Φλαμίγκο και με τα Φλαμίγκο, τα ζωάκια τα Φλαμίγκο. Με την Κρουζέιρο, ναι. και μετά ίσως με τη Φλουμινέσε, δεν είμαι σίγουρος, όμως και ο Πέκτης... Ξέχασες τη Βάσκο Ντεγκάμα. Ναι. Γκάματα και με κεφαλαία γράμματα. Στις 8.30 ήθελε να έρθει, αλλά 9 παρατέταρτο είπε ότι το σκέφτεται. Τον δίνει μια κρασιά και φεύγεις τώρα. Εντάξει, σε παρακαλώ, ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη όχι, να τέλος, είναι. Τέλος. Έπρεπε ήδη. Έπρεπε πρώτα απ' όλα, δεν σου δίνει ο παίκτης, ο χαρακτήρας σου, τη σιγουριά ότι αυτός δεν θα έρθει και άμα του πούνε ένα κλακ, θα γυρίσει και να ανοίξει τα πόδια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, δηλαδή, ένα αυτό και δεύτερον. Αν έρθει, αν το μυαλό του θα είναι εδώ ή θα έρθει να είναι διεκπαιρέωση. Επίσης, έτσι όπως είναι τώρα ο Βαρέλα με το Μαλεζά, όπως είναι τώρα οι δυο τους. Όπως τους βλέπω εγώ τους δύο. Μπορεί να μπει αυτός ενδιάμεσα με τέτοιο μυαλό, δηλαδή με το αυτή μυαλό τη στιγμή, του. Αυτή τη στιγμή, Κωστή, έτσι πως είναι η αμυντική δομή της ομάδας, όχι μόνο η άμυνα, η στόπερ. Μα ακριβώς. Γενικά όπως αμήνεται η ομάδα, εκεί είναι τα μικρότερα από τα προβλήματα. Δεν είπα να μην πάρουμε παίχτη, προσοχή. Ναι, αλλά όχι εδώ κάποιον φαίνεται ότι δεν θέλει ρε παιδί μου το παιδί. Είναι ανεμοδαρμένα ύψη. Και ο Αλαφούζος δεν θέλει. Και κανένας δεν θέλει, γιατί θα είναι η πρώτη φορά. Έπρεπε την πρώτη κίνηση που κάναμε εκεί που ο Παναθηναϊκός δέχτηκε. Την πρώτη φορά εκεί κέρδισε στο παιχνίδι επικοινωνιακά. Του τελειώνει, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Ακριβώς. Ακριβώς. Και πρόσεξε, Χρήστο μου. Πρόσεξε τι ωραία. Κλείνει τον παίχτη, στο μούχτη. Δεν το μαθαίνει κανένας. Και αφήνει μετά όμορφα να διαρρεύσει, αν θέλει, για να παίξουμε και εμείς το παιχνίδι των άλλων, ότι καίγεται για τον παίχτη ο Ολυμπιακός. Το αφήνει να διαρρεύσει. Μια ανάσα από τον Μολέδο Ολυμπιακός. Που τον έχει κλεισμένο εσύ. Αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, α τον πάρει. Δεν με νοιάζει, φίλε. Αλήθεια στο λέω. Ο καμπανιακός, ο Ατρόμητος, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έχει μυαλό αυτό το παιδί. Αυτό παιδί δεν έχει μυαλό για μπάλα. Φαίνεται τώρα. Τι θέματα έχει στην Βραζιλία, δεν ξέρω. Θέματα υγείας. Η μάνατζερ του Ρεκοστή. Αυτό πρέπει είναι ένα μάθημα. Γενικά το είπαμε και τις προάλλες. Είπαμε για το θέμα του Πρίγιοβιτς. Πόσο θέμα δημιουργεί ο Πρίγιοβιτς ο μάνατζερ του. Και όλα αυτά τα θέματα που βγάζει ο Ραμαντάνι, αυτός που συνεργάζεται με τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς αυτοί κάνουν κουμάντο. Το πιο σημαντικό όμως χθες που βγήκε η είδηση είναι ότι επειδή ξέρουν ποια είναι η μεγάλη δύναμη του ΠΑΟΚ, δεν είναι ούτε οι παίχτες, ούτε η διοίκηση, ούτε κανένας, είναι ο κόσμος του. Και τώρα που ο κόσμος πήρε μπροστά και είδε τι έγινε στην Κέρκυρα. Βγήκαν να πούνε ότι απαγορεύεται η μετακίνηση και φέτος κτλ. Και ποιος το κάνει αυτό, ο βαμμένος Ολυμπιακός, ο άνθρωπος που πριν 5 μέρες είπε ότι είναι βαθιά του πίστη ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το ποτάμι. Αλλά εκεί δεν είναι κακό. Όταν είπε ο Τσίπρας ότι τώρα που τελειώνει το μετρό, έμεινε το μόνο του μένει να πάρει ΠΑΟΚ το ποτάμι. Που πιο πολύ το είπε για χαβαλέ το είπε έτσι. Για χαβαλέ, εννοείται το είπε για χαβαλέ. Ξέρεις αν τον συμπαθώ ή όχι, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Αλλά λέμε. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εκεί θέλουν να μπλοκάρουν τον κόσμο γιατί ξέρουν ότι θα επακολουθεί σε Αγρίνιο, σε Γιάννενα, σε Τρίπολη, σε Γιάννενα, σε Ατρόμητο κτλ. Αυτό πρέπει να κυνηγήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Εκεί είναι το μεγάλο κλειδί. Ξέρουν ότι με τον κόσμο του ο ΠΑΟΚ, ακόμη και χωρίς καμία είναι άτρωτος. Άτρωτος. Είναι άτρωτος και είναι το πρώτο φαβορί για το ποτάσμα. Εκεί πρέπει να δώσουμε όλη μας την προσοχή. Ακριβώς. Ούτε στους Μολέδους, ούτε στα δικά μας τα χαζά που μια ζωή έχουμε την εσωστρέφεια επειδή έτσι μας βάζουν. Όπως έκανε ο άλλος εχθές, γιατί δεν βγάλανε λέει οι σύνδεσμοι, όλοι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και το μακεδονικό. Ναι. Οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ, ο καθένας ξεχωριστά, κάθε μέλος.
Πήγαινε, μα και βγήκανε. Μα βγήκαν και ανακοινώσει, δεν εννοώ ότι δεν βγήκαν. Ναι, όχι, μα δεν είναι και όλοι οι ίδιοι ρε σηκωστή. Ο άλλος μπορεί να θέλει να πάει, εγώ θέλω να πάω. Ο άλλος δεν θέλει να πάει. Τι κάνουμε, θα τον βάλουμε με το ζόρι. Εκεί είμαστε κάτω για τον ΠΑΟΚ. Όλα τα άλλα τα υπόλοιπα, ο καθένας τα ορίζει όπως σκέφτεται και όπως πράττει. Έτσι. Έγινε Χριστάρα, φιλιά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε τέλος πρώτης ώρας. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης, Huawei, κινητά τηλέφωνα, πρώτης γραμμής, τελευταία λέξη τεχνολογίας. Εκεί θα βρείτε εκπληκτικά και στο design και, και στα όλα όσα έχουν πάνω, πραγματικά καλλιτεχνήματα. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι στο όλα στα όρθια, τα δύο ψητοπολία στην Λεωφόρο Στρατού 18 και Κωνσταντινούπολης 37, εκπληκτικά πράγματα. Ο καλύτερος γύρος της πόλης συσκεπαστή, που είναι μια πατέντα φανταστική με γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, πάνω σε πίτες μεγάλες γίγας, με τυριά μέσα, με μανιτάρια, με κρεμμύδι για όποιον γουστάρει, υπέροχα πράγματα, και το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλας της πόλης. Φυσικά χορηγή πρώτης ώρας, δεν το ξεχνάμε, τα δύο κρεοπολία μας, Κοτονοστιμίας Κρεατογεύσης Άγγελος στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125, και κρεοπολείο Μιχάλης Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Εκλεκτά πράγματα, κάντε τη βόλτα σας, έρχονται από την άλλη άκρη της Θεσσαλονίκης, έρχονται στα δύο κρεοπολία στη Νεάπολη και στον Εύοσμο για να ψωνίσουν. Και φυσικά φεύγουν ενθουσιασμένοι κάθε φορά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω ότι τη δεύτερη ώρα μετά τις 9.30 θα παίξουμε για αντίστροφη μέτρηση σήμερα με κουιζάκια για να κληρώσουμε κρέατα ενός μήνα για δύο τυχερούς από εσάς και τραπέζια και ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο. Η χορηγός υπέροχα εκπληκτικά πράγματα. Τα πιάτα που θα φάτε εκεί θα σας ζαλίσουν τον εγκέφαλο, θα σας πάρουν το μυαλό. Διέκο Παντσέτα σε μεγάλα κέφια, 16 χρόνια νούμερο 1 και αιώνιος χορηγός, λατρεμένος και καταπληκτικά γλυκά. Χειροποίητα μετά, 705-750 δηλιβεριά. Φυσικά για τέντα, τέντα home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, μπαμπάς, ιός και σούπερ τέντα, 35 χρόνια νούμερο 1 σε τέντα πέργολα, διανεμική ζελατίνα, καλαμαριά, πολύγνη, καλκιδική, 430-011 με την αντιανεμική ζελατίνα ειδικά. Κερδίζετε ένα ολόκληρο δωμάτιο και έχετε και ζεστό και το σπίτι και προστατεύει και τις γλάστρες, τα λουλούδια έξω κτλ. Κερδίζετε στην ουσία ένα ακόμα δωμάτιο. Και φυσικά, καλόε χορηγός, αλόι με μύρτιλο, 23-12-200-500, 49-92 τα δύο μπουκάλια, τα δύο λίτρα, με ευεργετικές επιδράσεις επάνω στον οργανισμό σας και ειδικά για εσάς που έχετε ζάχαρο, που έχετε διαβήτη, για μας δηλαδή, να χρησιμοποιήσω πρώτο πληθυντικό. Και 20 ευρώ δώρα σε κρέμες, εκπληκτικά πράγματα από την Καλόε, τη νούμερο 1 εταιρεία, την ξέρετε, χρόνια τώρα. Τώρα βγάζει λοιπόν την αλόη με μύρτιλο, με blueberry. Πάμε, πάμε σε εσάς, στις γραμμές, 2310-287-888, καλημέρα σας, ναι. Ζουμουσούμε τον Κωστή. Τι έγινε. Και κάνω δυναμική επιστροφή. Τι έγινε. Παρά είμαι ευγενικός φίλε, διαπιστώνω. Πέρα από το εισόδωσα το δικαίωμα, τον χρόνο μου να τον εκμεταλλευτείς και να τραγουδήσεις. Δεν τραγούδησες. Λοιπόν, μπαίνω στο θέμα του ποδοσφαίρου. Μετανιώνω που είμαι τόσο ευγενικός ώρες-ώρες. Επειδή ακούγονται πολλά. Καταρχήν, η ομάδα βάλεται από τους προδότες της ομάδος. Όλη την αυστηρότητά σας, ρε παοξίδες, την έχετε εξαντλήσει στο πρόσωπο του Φασούλα και καλά τον κάνατε. Ποιος όμως ο σκοπός της επίοικιάς σας και της συντήρησης των προδοτών? Δεν θέλω να απαντήσετε. Σας κατηγορώ ευθέως. Έχετε υλικές απολαβές. Νομίζω ότι είμαι σαφής. Πολύ γενικά μιλάς. Όχι καθόλου. Για τον κάθε προδότη, όποιος αρθρώνει κουβέντα, και πόσο μάλλον αρθρώνει κουβέντα καλή, είδε τον στέλνει εκεί που είναι, είναι ύποπτος για μένα. Για πού μιλάς τώρα, για ποια περίπτωση μιλάς? Περιπτώσεις εκτός από τον Φασούλα που τιμωρήσαμε, όλοι οι άλλοι μπαινοβγαίνουν στην ομάδα και χορεύουν. Και μας αρέσει, θίγεται ο εγωισμός μας. Και όχι αργούμε, έχω τα λεφτά να πάω να δώσω 40 εκατομμύρια εγώ ψωριάρης που δεν έχω 40 ευρώ. Και μιλάω σε ποιόνα δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις άποψη όμως, επειδή δεν έχεις τα χρήματα. Άλλο αυτό, ναι σωστό, άλλο αυτό, άλλο να βγάζουμε λύση κατά της ομάδας. Ναι, δεν διαφωνώ. Κωστή μου,
ξέρεις πολύ καλά, όλοι έχετε καταλάβει ότι εγώ είμαι για να κατηγορώ. Δεν γλύφω κανέναν. Δεν χρειάζεται να βάζεις τα μπέλα σε αυτά που λες. Τα παραδείγματά μου είναι χειροπιαστά. Δεν χρειάζεται να βάζεις τα μπέλα. Πες αυτό που θες. Το ξαναλέω, τι θα σας πω, τους προδότες της ομάδας. Όσοι πήγαν και πρόσφεραν υπηρεσίες στο λεκανοπέδιο και για χρόνια μάλιστα, στα 20 τους χρόνια, και γύρισαν μετά από 10 να ξεκουμπιστούν από την ομάδα μου, όχι να φύγουνε. Ναι. Λες δεν έχουν θέση. Εξαφίσαμε την αυστηρότητά μας στο Φασούλα και καλά τον κάναμε. Ναι. Γιατί μόνο σε αυτόν όμως. Ποιος από εκεί και στερα στηρίζει όλους τους άλλους. Δεν θέλω να τους ξαναπώ, τους έχω ονομάσει πολλές φορές. Λοιπόν, όσο για τον φίλο μου τον φίλο που ήταν χωλωμένος. Όποιος ανακατεύεται και μιλάει με τις κότες, επειδή τις ξέρω εγώ τις κότες, τον τρώνε με τα πίτυρα, τον τρώνε οι κότες. Φιλαράκο. Λοιπόν, άτομα που ορμάνε στην ομάδα εδώ και 5 χρόνια και δεν έχετε αποσυρθεί, αλλά για να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο, ναι ρε φίλε Σταύρε, ναι ρε φίλε Καρασταύρε και ναι ρε φίλε, είναι εικονικά τα ονόματα, έτσι. Ήδη φουλάρισα, το είπα, μπαίνω δυναμικά. Λοιπόν, η συμπεριφορά σας είναι αχαρακτήριστη. Ορμάτε στην ομάδα όλη την ώρα, ενώ η ομάδα πάει καλά και πρέπει να σκάσουμε όλοι. Μπουρ. Ο κάθε ένας, άκουσε με, σε άφησα και μίλησε πολλή ώρα μόνος σου. Άκουσε με. Κλείνω τώρα, άκουσε με. Κλείνω αμέσως. Άκουσε με. Ο κάθε ένας, εγώ ανοίγω γραμμές χωρίς να έχω φίλτρο. Χωρίς να έχω αναγνώριση κλήσης. Πολύ καλά κάνεις. Ο κάθε ένας λοιπόν έχει δικαίωμα να πει αυτό που θέλει. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα πει αυτό που θα πει, ότι πρέπει εμείς. Ακριβώς, ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Λέω που λες. Ο καθένας επίσης κρίνεται για αυτό που λέει. Είπα, αυτός που μιλάει, θα κλείσω ως εξής. Αυτός που μιλάει με τον παοξή, με τον αντιπαοξή, επί χρόνια που φρενάρει την ομάδα μου, για μένα είναι αντιπαοξής και αυτός καλύτερα. Θέλει να ακούει αυτόν. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι να κάνουμε. Ούτε έχουμε δικαίωμα να πούμε μην ακούτε τον τάδε ο καθένας. Ακούμε και που βγαίνετε αλλού. Και πώς επηρεάζεστε. Φυσικά δεν είμαστε εμείς άλλοι πολλοί, εδώ είμαστε κι εμείς. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν βρίζει ο άλλος, εφόσον δεν προσβάλλει, έχει δικαίωμα να πει αυτό που θέλει. Και ας διαφωνήσουμε, ρε παιδιά. Χρόνια το κάνουμε αυτό τώρα, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Άκης. Έλα, Άκη. Ξέρω ότι θα ξυνήσουν μερικοί. Αφήστε τις εισαγωγές, δεν χρειάζεται. Θα πω αυτό που θα πω, θα ξυνήσει ή εκείνο που θα. Μίλα κατευθείαν. Πες αυτό που θέλεις. Ο Μένιος δεν ήταν, ποιος ήταν. Ναι. Μπράβο, μπράβο ρε Μένιο, μπράβο. Μπράβο. Και να πω και κάτι ρε Κωστή. Πού ξέρουνε αυτοί οι ντεμέκ παοξίδες, πρόσεξε. Τι κάνουνε κάτω στην Αθήνα. Το ξέρετε, άντε να σας το πω και αυτό. Και ας βγαίνουν μερικοί και να με κατηγορούν και να με λιδωρούνε. Και να αφήσω και το τηλέφωνο. Ρε, μην προσπαθείτε όλοι να γίνετε ήρωες τώρα δηλαδή. Με λιδωρούνε, με κατηγορούν. Δεν σε κατηγορεί κανένας και τη λιδωρεί. Αφήστε το αυτό, μην προσπαθείτε. Παιδιά, θα σταματήσω τις γραμμές, αλήθεια. Βγαίνει ο Σίμος, με κατηγόρησαν, με έκαναν. Βγαίνει ο άλλος. Αφήστε το. Ακούστε με λίγο ή θα χαθεί το τόπι. Μην προσπαθείτε να το παίξετε εδώ, Κιχώτης. Αφήστε το αυτό. Θα πω κάτι και α με κράξουν. Θα πω κάτι και α γίνω ήρωας. Θα πω κάτι και α μην αρέσει. Πείτε αυτό που θέλετε και αφήστε το αυτό. Μην προσπαθείτε να βάλετε, να φορέσετε πανοπλία, ότι είσαστε να πούμε οι αδικημένοι ή ότι είστε ο Δον Κιχώτης ή επαναστάτες. Πείτε αυτό που θέλετε, όμορφο καιρό όπως κάνουμε 19 χρόνια. Θερμή παράκληση. Αφή θα πω κάτι και με κατηγορήσουν ή με λιδωρούν. Μην προσπαθείτε να ειροποιηθείτε. Μίλα και πες αυτό που θέλεις. Εγώ είδες, πήρα το μέρος του Σίμου, ενώ διαφώνησε αυτό που είπε χθες. Ότι υπάρχει. Άφησε να εννοηθεί ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν θέλει τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Διαφώνησα, ξέρω όμως ότι είναι ΠΑΟΚ. Ξέρω ότι το λέει επειδή πονάει για την ομάδα και αυτό. Εγώ δεν τον άκουσα χθες του Σίμου που λείπει. Δεν τον άκουσα. Τελείως. Αλλά μην βγαίνετε όμως όλοι τώρα. Θα πω κάτι και α με κατηγορήσουν. Ναι. Καταρχήν. Ο Μίχελ πάει κάτω στην Αθήνα για να πάρει τον παίχτη και από τη βραζιλιάνικη ομάδα. Για αυτούς που δεν γνωρίζουνε. Το είπαμε αυτό, αδερφέ. Το είπαμε. Βεβαίως. Το είπαμε αυτό. Γιατί βγαίνουμε και γκρινιάζουμε. Γιατί πέρασαν πάρα πολλές μέρες, γιατί συρθήκαμε σε μια διαπραγμάτευση και δεν έπρεπε. Αυτά γίνονται, φίλε. Αυτό γίνεται μπαμ. Άσχετο είναι αυτό με τους παιχταράδες. Τι δουλειά έχει. Δηλαδή αν έλεγε ο Σαββίδης τώρα, εγώ δεν παίρνω κανένα παίχτη, τι θα κάνανε, πάλι θα γκρινιάζανε. Κοίταξε, το ότι υπάρχουν κάποιοι που μόνιμα θα βρουν κάτι να γκρινιάξουν, αυτό δεν χρειάζεται να σου το πω. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, νομίζω. Πάμε πάρα πολύ καλά και βλέπετε τι πόλεμο τρώμε.
από έξω, τρώμε και πόλεμο και από μέσα. Λοιπόν, παλικάρια, όταν είστε θυμωμένοι, μην βγαίνετε στα ράδια. Όχι, δεν πειράζει. Να βγουν, γιατί να μην βγει ο άλλος όταν έχει θυμωμένος. Έχει καθρέφτη το σπίτι, κάθε σπίτι άλλο έχει αυτό. Από πέντε καθρέφτες. Άλλο. Εγώ μιλάω για κάποιους που είναι μόνιμα αρνητικοί. Μόνιμα γκρινιάριδες. Να πάμε και που κάποιος μου είπε το όνομά μου. Και καταρχήν να πούμε και χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουμε. Έγινε! Που βγαίνει. Γεια σου Άκη, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Μην αρχίσουμε τώρα αυτό. Εγώ που με κατηγορούν όλοι, εγώ που θα το πω και ας με κράξουν, εγώ που τα λέω και δεν τα λέει κανένας άλλος, εγώ που με λιδωρούν, εγώ αφήστε τα αυτά τα πράγματα. Μην ξεκινάτε καταρχήν κάθε πρόταση με το εγώ, δεν είναι ωραίο να χρησιμοποιείτε την αντωνυμία αυτή. Εγώ και εγώ. Πείτε αυτό που θέλετε, όμορφο και ωραία, θα διαφωνήσουμε. Γι' αυτό έχουμε, δεν έχουμε ούτε αναγνώριση κλήσεων, ούτε φίλτρο. 19 χρόνια βγάζουμε γραμμές στις πολύ δύσκολες μέρες. Μετά από πολύ επώδυνες ήττες, από αποκλεισμούς, από διασυρμούς, δεν κολλώσαμε ποτέ να βγάλουμε γραμμές. Τώρα η ομάδα πάει εκεί. Ούτε μπορώ να στηρίσω σε κανένα το δικαίωμα να πει διαφορετική άποψη. Δεν το έκανα ποτέ. Ή να τον απαξιώσω, ή να του κλείσω τη γραμμή, ή άμα έχει αντίθετη άποψη από μένα, να τον υποτιμήσω, να τον προσβάλλω, ή να του πω: εγώ ξέρω που έχω το μικρόφωνο και εσύ είσαι λιγότερο έξυπνος από μένα. Αυτά δεν περνάνε εδώ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εγώ με αυτά τα θέματα είμαι αδιαπραγμάτευτος. Ούτε θα αποκλείσω κάποιον ακροατή, εφόσον δεν βρίζει, εφόσον δεν προσβάλλει, και ας έχει διαφορετική άποψη, παιδιά. Νομίζω οι παλιοί τα ξέρετε, το λέω και για τους καινούριους. Γιατί δόξα τω Θεώ είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτή την παρέα. Υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες. Τώρα, επειδή κάποιος ακούει κάτι άλλο και μπορεί να επηρεάζεται, είναι δικό του θέμα στο χαρακτήρα του. Το τι σας λέμε εμείς στα μικρόφωνα, φιλτράρετε το, μην το πηγαίνετε αμάσιτο. Ακούστε τι λέμε. Ούτε σημαίνει ότι αυτό, επειδή το λέμε εμείς πίσω από τα μικρόφωνα, απαραίτητα είναι το σωστό. Είναι Ευαγγέλιο και πρέπει να το δεχτείτε απριόρι, χωρίς καμιά δεύτερη κουβέντα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ούτε είπε κανένας στο Σίμω εχθές. Με το Σίμω διαφώνησε κανένας ότι υπάρχει ανοργανωσιά. Το λέμε και στην εκπομπή, το έπαιγε πιο πολύ. Διαφώνησαν που είπε ότι υπάρχει άνθρωπος μέσα και άφησε να εννοηθεί ότι είναι ο Ιβάν Σαββίδης που δεν θέλει τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Δηλαδή ο Σαββίδης θέλει να αποτύχει. Δεν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Ξοδεύει να κάνει όλα αυτά. Το ότι έχει κάνει λάθος επιλογές το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αλλά μην πάμε τώρα σκηνή κορδόνι έτσι. Να βλέπετε ανεμόμυλους και να το νιώθετε και καλά επαναστά. Με αδικούν όλοι, με πολεμάνε όλοι. Δεν υπάρχουν αυτά. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Έλα Κωνσταντίνε. Τι κάνεις αγόρι μου. Έλα αγόρι μου, δόξα τω Θεώ. Καλά, λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε μερικά πραγματάκια γιατί καλά, βλέπω ότι καλά, είναι, καλά. Μην πάμε σε λάθος μονοπάτι. Ξέρεις τι γίνεται. Όλη η αρρώστια που έχουμε για αυτήν την ομάδα βγαίνει όλοι καμία φορά. Μα τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα ούτε λοιπόν μπορώ όμως να πω. Βγαίνει ο άλλος και λέει είναι ντεμεκ ΠΑΟΚτσής ο Σίμος γιατί τον ξέρω χρόνια. Όλοι είναι ούτε πρέπει τέτοια καλά να συμφωνήσω όμως σε όλα όσα λέει ο Σίμος. Συμφωνώ σε κάποια, σε άλλα διαφωνώ. Ούτε, λοιπόν, ούτε θα τον αποκλείσω. Ούτε θα χειροκροτήσω τον άλλον ο οποίος θα έχει διαφορετική άποψη από μένα ή την ίδια άποψη με μένα τέτοια καλά επειδή είναι κάποιο. Τέλος. Λοιπόν, σήμερα επειδή είναι μια χαρούμενη μέρα και για σένα. Να χαίρεσαι το Θανασάκη σου, τον μπαμπά. Όλοι γιορταζόμενοι χρόνια πολλά, γεροί και τον ιδέα να είναι. Εχθές ξέχασα, δεν πήρα τηλέφωνο, να πω και χρόνια πολλά τους Αντώνιδες. Είδες βγήκε η Τούλα. Ναι, ο Γιώκας της. Να το χαίρετε. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Ο έμπορος, ο φίλος μας, ο Αντώνης που είναι στην παρέα μας. Ο Αντώνης, ο Ρατουάν, πολλά παιδιά έχεις. Έχει. Και σήμερα πολλούς, Ανάσιδες, Σάκηδες. Ναι, πολλοί, πολλοί Θανάσιδες. Μας ακούνε εκατοντάδες. Ναι. Αθανασίες. Βέβαια. Έχουν ένα καλό αυτοί ρε φίλε κάτω. Πώς μας βάζουν φυτιλάκια τσάκα τσάκα να πούμε, δεν μπορείς το καταλάβεις. Αυτό είναι. Ξέρουν, σε λέει, αυτοί θα τσιμπήσουν τώρα. Κάτσε να τους κάνουμε καμιά μανούρα. Να λίγο μου λέει το θα αργήσει. Να λίγο αυτός ο άλλος τον πήρατε είναι χοντρός, ξέρω εγώ θα κάνει για ένα μήνα να παίξει. Τελείωσε. Εγώ θα σταθώ κάπου αλλού. Πόσους τελικούς έχουμε ρε Κώστα? Έχουμε 13 μάτς για το πρωτάθλημα. 13. Τον ένα τον κερδίσαμε. Και 5 για το κύπελο. Με την Κέρκυρα. Ας λένε ό,τι θέλω, δεν με νοιάζει εμένα. 1-1 τα μάτς. Λοιπόν, εμένα αυτό με νοιάζει. Α, μπράβο. 1-1. Έτσι. Ακούστε ρε παλικάρια. 13 τελική είναι. Πάμε να τα πάρουμε και τελείωσε. Έχουμε ένα μεγάλο τελικό πάλι την Κυριακή. Τελικός είναι για μένα. Η Λάρισα είναι δύσκολη ομάδα. Με Απόλλωνα δεν παίζουμε την Κυριακή. Με Απόλλωνα, συγγνώμη. Ναι, με Απόλλωνα. Ναι. Με Απόλλωνα λοιπόν, μέσα. Και ο Απόλλωνα είναι επικίνδυνος. Όλες οι ομάδες είναι επικίνδυνες άμα δεν τις προσέξεις. Μας έχουν όλοι κάνει στραπάτσα πάλι. Όχι, όπου πάμε, χαλαρή, το πληρώσαμε. Το είδαμε. Εμένα δεν και ο ίδιος ο Απόλλωνας, φίλε, δύο πεταμένοι βαθμοί με κάποιον που δίνει μάχη την κατηγορία.
Φυσικά, κάθε ομάδα τώρα στο δεύτερο. Πληρώνουμε τα λάθη της αρχής. Ναι, πληρώνουμε, δεν περάσει. Τώρα τι κάνουμε. Ξεχάσαμε όλοι να δώσουμε και ένα, να πούμε τα συγχαρητήριά μας και στα παιδιά του μπάσκετ. Βέβαια. Κάναν μια μεγάλη. Σερί, σερί. Και λοιπόν, μπράβο τους. Έκανε τραπέζι ο Χρήστος Καραμπέρης, αδερφός, έκανε τραπέζι στην ομάδα και μπράβο. Πρόκριση 16. Μακάρι τα παιδιά μετά τον Ολυμπιακό πιάσανε ένα σερί και ωραίο μπασκετάκι, άλλαξε ψυχολογία. Μπράβο τους. Τώρα μια που το φέρνει η συζήτηση, πριν 4-5 χρόνια είμαι με την κόρη μου, με 3-4 συμφοιτητές, οι Ιωπόνοι τα παιδιά, παουξάκια. Και πώς τυχαίνει ρε παιδιά εκεί στη θύρα 7 δίπλα, περνάει ο Μπάν έτσι, ξέρεις, ναι. δίπλα δεν θέλει την Πανοκρουσίας. Γεια σου ρε Μπάν, τι γίνεται, ξέρω εγώ, τον αγκάλιασε εκεί πέρα. Λοιπόν, σε ένα λεπτό μέσα γέμισε ο κόσμος με τα παιδάκια του, με τα εγγόνια, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό είναι το καλύτερο ρε φίλε. Με λέει ο άνθρωπος, λέει, η αγάπη του κόσμου είναι, για αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος, λέω, ήρθε πιτσίρικος από τη παιδάκι, από το Βελιγράδι, και έγινε ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας στο ΠΑΟΚ. Μην το συζητάς. Και παραμένει πάντα σημνός. Να σε καλά, Κωνσταντίνε! Σε φιλώ! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Ναι! Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να ρωτήσω αν ο επόμενος είμαι εγώ. Θέλω να διαφωνήσω με τον επόμενο. Είναι από τα ωραιότερα που μου έχουν πει. Διαφωνώ με τον επόμενο. Όχι, παιδιά, το εγώ βάζω όλες εδώ. Εγώ. Γι' αυτό είπα να πω εγώ ή πειράζει. Να πεις, αγόρι μου, να πεις. Η αλήθεια είναι ότι τον Άκη τον είχε προσβάλει κάποιος. Ή τον Μάντο Μυρονεύτηκε ότι τον είχε προσβάλει χτες. Γι' αυτό βγήκε ο άνθρωπος να μιλήσει. Τι είπε, δηλαδή, δεν θυμάμαι. Τι είπε. Τον ηρωνεύτηκε λίγο ότι πάει παντού και τα ξέρει όλα κάπως έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό ο άνθρωπος εκνευρίστηκε. Ξέρεις, επειδή σ' ακούω ανελειπώς. Εκτός από αυτό, να τον πω όμως ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που είδε προχτές. Γιατί δεν είμαι βραδινός, είμαι πρωινός. Άρα είδε τον άλλον. Δεν ήμανε εγώ, Άκη. Δεν ήμανε. Ότι με είδε. Ναι, ως. Δεν ήμανε εγώ. Δεν είπα ότι με είδε από πίσω, ξέρω εγώ και τέτοια. Με το ταξί. Χαίρομαι που διευκρινίζεις το με είδε από πίσω με το ταξί. Έτσι. Γιατί θα πούμε σε άλλα μονοπάτια. Λοιπόν, ήθελα να συμφωνήσω με τον Χρήστο, γιατί έχουμε και ίδιες απόψεις. Ναι. Αντιλαμβάνομαι. Απλά τον Κολομπάμπου εννοώ. Ναι. Να είναι καλά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, να μην τα ξεχάσω τα πολλά, να χαίρεσαι τους δικούς ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο. Λοιπόν, απλά νομίζω ότι αυτό το θέμα από την αρχή το πήραμε λάθος εμείς στο Μολέδο. Γιατί εξ αρχής ήταν ίσως η πιο δύσκολη μεταγραφή που μπορούσε να γίνει ποτέ. Που δεν έγινε ούτε καν μεταγραφή. Δηλαδή είναι κάτι σαν δανεικός. Μόνο και μόνο πρέπει να πάρεις κάτι από κάτω. Ναι. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους. Εγώ δεν εμπιστεύομαι ποτέ ούτε Παναθηναϊκό ούτε Ολυμπιακό. Τα έχεις πει και εσύ πόσες φορές. Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει και σαν παιχνίδι αυτό επίτηδες. Δεν ξέρω. Ο Αλαφούζος θέλει, φίλε, τον παίχτη να το δώσει στον Ολυμπιακό ξεκάθαρο. Ακριβώς, φιλαράκι, γιατί είναι επικοινωνικό παιχνίδι δύο μεγάλων. Όπως κάνουν με τις δουλειές, με τα Μέγκα, με τα Αντένα και με όλα αυτά και με τα Έψιλον, έτσι γίνεται και με το Μολέδο. Ακριβώς. Μην τον βλέπετε σαν μεταγραφή. Αν είναι άρθει καλά. Άλλα είναι. Αυτή είναι η δουλειά. Άμπραβο, τζάμπα. Είναι παιχνίδι εξουσίας. Ακριβώς, ρε, είναι παιχνίδι. Αυτό πρέπει να πούμε. Για δυνάμεων. Να δεν είναι ένας παίκτης. Αν αυτός ο Μολέδο έπαιζε στο Μπανιόνιο ή έπαιζε, ξέρω εγώ, στην Ρουμανία ή στην Αγγλία. Ναι, άστο, μην το συζητάς. Καταλάβες. Μα γι' αυτό είπαμε ότι πάμε πρώτη φορά να γίνει από εκεί αγορά. Για αυτούς που τόσα χρόνια είχαν αυτό μάθει μόνο να παίρνουν πουθενά, από τον ΠΑΟ, Κώστα, τόσα χρόνια είχαν μάθει μόνο να αγοράζουν από εμάς. Τώρα ξαφνικά, λοιπόν, που αλλάζει η ιστορία, για αυτούς είναι μια τεράστια αλλαγή, πάρα πολύ δυσκολοχώνευτη. Δεν θέλει, θα δεν προτιμήσει να τον δώσει, μάλλον, φίλε, στον αιώνιο αντίπαλό του, να τον δώσει στον Γαύρο. Παρά να έρθει εδώ. Τζάμπα βγαίνετε και διαμαρτύρεστε. Ακόμα και το άλλο μειονέκτημα το μεγάλο είναι ότι πλέον εκ του αποτελέσματος, εκ των πραγμάτων έχουμε δει ότι ο Αλαφούζος, γιατί από αυτόν η υπογραφή περνάει, και ο Μαρινάκης είναι συνέτεροι και φίλοι, παιδιά. Καταλάβατε. Άρα δεν μπορούσε να γίνει μεταγραφή τόσο εύκολα. Γιατί αυτός πρέπει να βάλει την υπογραφή των Αλαφούζος. Δεν θα ρωτούσε το Μαρινάκη αν θα κάνει ή όχι. Τι θα κάνει, εσείς τι λέτε. Θα το δίνει έτσι. Για μη σε πω ότι είναι υπάλληλος του Μαρινάκη. Ο Αλαφούζος. Άρα μην ζητάμε ότι θέλουμε, άντε να, γιατί δεν ήρθε ακόμα και τι κάνει ο Μίχελ. Έχει κάνει πολλά λάθη ο Μίχελ. Συμφωνώ και εγώ. Φυσικά. Και έπρεπε οι δουλειές αυτές γίνονται, φίλε, αθόρυβα. Γίνονται αθόρυβα. Φίλε, πώς αθόρυβα αν πας κάτω και ρωτήσεις εσύ να πήγαινες, ή ο καλύτερος μάνατζερ του κόσμου, ή τεχνικός διευθυντής, και να πήγαινε και να ρωτήσει τον Αλαφούζο, είμαι από τον ΠΑΟΚ και θέλω το Μολέδο. Δεν θα το συζητούσε, με λες, με κανένα από τους κόκκινους. Ναι. Ειλικρινά, το πιστεύεις, δεν θα το συζητούσε. Δύσκολο.
Δύσκολο. Όχι, εδώ πέρα από τις ευθύνες του Μίχελ, πέσαμε και σε έναν χαρακτήρα. Βλέπεις ο παίκτης, πραγματικά είναι κουκουρούκου. Άλλο λέει το πρωί, άλλο το βράδυ. Ναι, ρε παιδί μου, εμείς δεν τον ξέραμε τον παίκτη σε χαρακτήρα. Έτσι, εγώ χθες μπήκα και διάβασα. Το πρωί του είπε του Ζουνί δεν αναβαίνουν να παίξουν την Τούμπα. Το μεσημέρι που έφυγε η αποστολή τον πήρε τηλέφωνο. Του λέει θα έρθω τελικά. Και του λέει δεν θέλουμε εμείς τώρα. Εντάξει, δεν βγάζει άκρη. Πρόπερση που ήταν πληρωμένο, τα έκανε αυτά. Όχι βέβαια. Πού να, όχι δεν είναι. Και ασχοληθήκαμε τώρα. Άμπραβο. Άρα βγάζουμε απλά συμπεράσματα εύκολα και θέλουμε να τα κάνουμε όλα στον ΠΑΟΚ τέλεια. Έγινε Κάραγιαν! Λοιπόν και κάτι τελευταίο για τον φίλο μας το Σίμω. Η ατάκα του είναι μία. Ότι αξίζουμε χειρότερα από αυτά που περνάμε. Ναι, ναι, άρα αυτό... μην παραπονιέσαι. Ναι, ναι, αυτό είναι που ενοχλεί. Αυτό είναι. Πάμε. Επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Γεια σου Γκόραν. Επιτρέψτε μου αδέρφια να θυμίσω ότι το μότο ενωμένοι μόνο μπορούμε να πάμε μπροστά. Σωστό. Μόνο ενωμένοι σε όλα τα επίπεδα. Και 21 του μηνός και στην ομάδα μας και στην οικογένειά μας και μεταξύ μας οι φίλοι μας. Έτσι, μόνο έτσι. Ενωμένοι. Με διαφωνίες, λοιπόν, μεν. Με διαφορετικές ναι, απόψεις, αλλά όχι διχασμένοι. Όχι κρίνια διχασμένοι, διότι παιδιά, αφήστε να γίνουν και ας το κάνουμε μετά μια φορά. Πριν οτιδήποτε γίνει, μην προτρέχουμε να πούμε πράγματα ή ιστορίες που μπορεί να μην κατέχουμε κιόλας, γιατί κάποιοι άλλοι τα κατέχουν καλύτερα. Ας γίνει πρώτα τι είναι να γίνει και μετά ας το σχολιάσουμε. Λοιπόν... Καταρχάς χρόνια πολλά και για χθες σε όλα τα ζουμουσάκια μικρά και μεγάλα και σήμερα να χαίρεσαι το Γιώκα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είναι γερός, να είναι δυνατός να μεγαλώσει με υγιές πνεύμα. Να ξέρει που να κρινιάζει και πότε και γιατί. Σωστό. Να μην κρινιάζει συνέχεια. Λοιπόν, επίσης σήμερα παιδιά έχουμε Champions League. Το θυμίζω ότι έχουμε Champions League στο Παλατάκι στις 7. Βέβαια. Η ομάδα των τριών συνεχόμενων τίτλων και του τάπλου. Πρέπει να είμαστε και εκεί να βοηθήσουμε την ομάδα και τους παίχτες. Με Ουσίκοφ και με Κουμεντάκι. 7 η ώρα. Έτσι. Είναι Βουλγάρος και είναι Ουτσίκοφ. Είναι ό,τι πεις αδερφέ, ό,τι πεις. Το λέω γιατί το ξέρω. Ό,τι πεις δεν θα τα χαλάσω. Βολεϊάρα μπορεί να παίξει και ας βάνει ο τόνος όπου θέλει αδερφέ. Παιδιά θα παίξει, είναι 2-7 το παιδί, είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά έχουμε και ένα καλύτερο Ολλανδό στην ομάδα. Έτσι, ένα ωραίο μοντέλο που πρέπει να το φυλάξουμε ως χώρι οφθαλμού. Αγόρι μου. Όλοι ξέρετε για ποιον μιλάω, πάμε να δώσουμε το είναι μας. Το που μπορούμε να δώσουμε. Έτσι, με καλό πνεύμα να πάρουμε τη νίκη να προχωρήσουμε και εκεί γιατί το χρειάζονται όλοι. Σωστά. Λοιπόν, έγινε φοβερός πότε έκανε εκεί. Φοβερός πότε έκανε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μια τελευταία πριν το διάλειμμα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Αν και αυτό το κάνω πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, γιατί πάντα σου στέλνω μηνύματα 12 και 1. Δούλα μου, μπικιά. Θα το πω στο τηλέφωνο. Καταρχήν, να χαίρεσαι τον πατέρα σου, τον κύριο Θανάση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ένα αξιοσέβαστο άνθρωπο που νιώθω πάρα πολύ περήφανη που τον γνώριζα. Αν πολύ καλό κύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και φέσα έκανε ένα γιο και σε έβγαλε βέβαια ένα Θανασάκι. Μεγάλο τρελό και παλαβό, που σου φέρνει και νερό και χέρι. Κανονικά. Λοιπόν, καλά είναι και το γλυκά. Να χαίρεσαι και τον αδελφόλη σου. Σε ευχαριστώ, Τούλα μου, και εσύ, ό,τι επιθυμείς. Και όλα τα καλά του κόσμου και πάντα λέω τα να έχουν καλό αυτό στη ζωή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, Κώστα, γιατί πραγματικά τώρα αρχίζω λίγο, τώρα δεν έχω, θα τα πω τα κατάκα και τα αρπάζω. Ρε φίλοι, να πούμε εσείς που κάνετε τους ξύπνιους. Μίλησε κανείς και γκρίνιαξε χθες για την ομάδα. Τι σχέση έχει η ομάδα, οι παίχτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι παικταρώνες και αν θα μου πεις εμένα σήμερα, αυτή τη στιγμή, έχουμε τους καλύτερους παίχτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Απλώς επειδή μια παίρνουν, μια φεύγουν, μια κάνουν, άργησαν λίγο να δέσουν. Έτσι, αλλά να μου πάρει... Κορυφαίο ρόστερ. Δεν έχει το ΠΑΟΚ. Δεν έχει. Έχουν Μάτος, έχουν Πρίγιοβιτς. Έχουν Πέλκα. Από τα πιο ακριβούς παίχτες, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι σχέση έχει αυτό
Με το θέμα το πώς χειρίστηκε. Με την Κρίνια και τον τεχνικό διευθυντή. Άλλο, το ένα άλλο. Θέμα του. Του Μολέδο. Του Μολέδο. Του Μολέδο. Ναι, ναι, ναι. Και αν όλα αυτά τα πράγματα τα ήξερε, ήξερε για το κακό του χαρακτήρα, ήξερε για το ένα, ήξερε για το άλλο, στο φινάλε, ο κύριος Αβίδης για αυτόν τον λόγο τον πληρώνει. Και αφού όλα λοιπόν αυτά τα ήξερε, και ήξερε ότι αυτό το πράγμα ίσως να μην οδηγήσει πουθενά, κάποια στιγμή λόγω εγωισμού και δικού του εγωισμού σου λέω εγώ, ας τον οργανισμό πάω, ναι, του δίνεις ένα όρο που σταματάς, μέχρι εδώ και τέρμα. Εντάξει, ακριβώς, ακριβώς. Όταν ασχολείσαι με κάτι, δεν μπορεί εσύ τώρα στη δουλειά σου επάνω, τον τάδε δημοσιογράφο, να μην ξέρεις τα κατάλληλα υπέρ και το έτσι και τ' άλλο. Μα όταν κάνουμε τούλα μου, συμφωνώ 100%. Επειδή τα γνωρίζετε όλα, Κυριάκη, και θέλετε να μας πείτε και αυτό, ότι έλα σας το πω και αυτό, που δεν το ξέρετε. Τα ξέρουμε, Κυριάκη. Αν δεν βγαίνουμε τώρα να λέμε ότι ξέρεις κάτι, ο κύριος Τέκιος πήγε να μιλήσει και με την προηγούμενη ομάδα του. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τα ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να βγαίνουμε στο ραδιόφωνο κάθε φορά να ξέρουμε να λέμε. Να πούμε ξέρουμε, και κάτι άλλο. Και να κάνω την ξύπνια. Να πούμε κάτι άλλο. Κάποια πράγματα ότι λέγονται, κάποια δεν λέγονται. Το ξέρουμε. Το από εκεί και πέρα τι βγήκε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Αυτό αν περιμένετε, μακάρι να βγω ψεύτρα. Αλλά αν περιμένετε χθες το μεσημέρι, τον περιμέναν, είχαν ραντεβού στην Αθήνα στα γραφεία. Για να τελειώσει, για να έρθει στην Αθήνα. Χθες έπρεπε το βράδυ να ήταν Θεσσαλονίκη. Και πάει και λέει, λοιπόν έτσι, και να κάνω και εγώ την ξύπνια τώρα, γιατί τι να κάνουμε και εμείς όταν είμαι στον ΠΑΟΚ, έχουμε κάποιους γνωριμούς δημοσιογράφο. Και πάει και λέει ότι εγώ δεν γουστάρω να πάω σε καμιά ομάδα. Ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στην ΑΕΚ. Θέλω να γυρίσω στην Βραζιλία. Θέλω να πάω στην πατρίδα μου. Ναι. Και από ό,τι έχω μάθει και εγώ τώρα να κάνω πάλι την ξύπνια, ότι πάλι και ένα θέμα υγείας της μάνας του. Δεν ξέρω αν αλήθεια είναι ψέματα, έτσι μου είπαν. Δεν και μπορούμε να το ξέρουμε να αυτό. Ναι, δεν το ξέρουμε. Ήδη έπρεπε να τον εκθέσει εδώ. Και αφού όλα λοιπόν αυτά τα γνωρίζει, δεν έπρεπε να αφήσει να εκθεθεί το όνομα του ΠΑΟΚ. Το κατάλαβα. Αυτό ακριβώς. Πάρα, αυτό. Εκεί καταλήγουμε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη μου στον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, όχι. Αν είμαι ενωμένη με όλους τους ΠΑΟΚ. Το ότι αγαπούμε την ομάδα. Το θέμα, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Το ότι αγαπούμε την ομάδα, το ότι πιστεύω τους παίκτες, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε κριτική όταν βλέπουμε κάτι λάθος. Ίσα-ίσα. Επειδή αγαπάμε την ομάδα, πρέπει να κάνουμε κριτική. Άλλο αυτό. Δηλαδή, άλλο ισοπεδώνουμε όμως. Χιλιάδες άτομα, εκατοντάδες εκατομμύρια είμαστε. Δεν μπορεί όλοι να τα βλέπουμε όπως τα βλέπει ο ένας, ο δύο και ο τρίτος. Εγώ μπορώ να βλέπω κάπως διαφορετικά. Και με τη δική μου λογική να νομίζω ότι εγώ τα βλέπω σωστά. Ο άλλος νομίζω ότι τα βλέπει και σωστά. Αλλά αυτό όμως δεν αποκλείω ότι εγώ τον ΠΑΟΚ τον λατρεύω. Έτσι. Ότι εγώ για τον ΠΑΟΚ αρρωσταίνω. Σωστά. Άρα τώρα δεν κουστάω να μιλάω για μένα. Από τη μέρα εκείνα που τον Βάζελο ξέρει το φιλαράκι μου Γιάννα στην καρέκλα κάθομαι με άρρωστη. Εντάξει, αλλά δεν καθόμαστε να τα λέμε και στο ραδιόφωνο. Τουλάρα μου, δεν χρειάζεται. Σε φιλό. Δεν έχει καμία σχέση, Κώστα. Η αγάπη μου για τον ΠΑΟΚ. Άσχετο είναι αυτό που μίλησα προηγουμένως. Άσχετο, άσχετο. Φιλιά πολλά. Γεια σου τουλάρα μου. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση με κουιζάκια ετοιμαστείτε για να δώσουμε δύο σακούλες κρέατα για τα κρέατα ενός μήνα μέσα από τα τηλέφωνα στο 2310-287-888. Ετοιμαστείτε, πάρτε σειρά, επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Πάμε, πάμε τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. Ετοίμασε τα τάκα τούκα κτλ. Για να παίξουμε για μία σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης, τα κρέατα ενός μήνα. Τα κρέατα ενός μήνα είναι αυτά. Και αν είστε παραπάνω από ένας, θα κάνουμε μία κληροσούνα στο τέλος, 3, 4, 5, πώς θα προλάβουμε, για να δώσουμε τη σακούλα με τα κρέατα. Θα το κάνουμε έτσι για ένα διάστημα, χωρίς το SMS, χωρίς το μήνυμα, για να μπορείτε όλοι να έχετε και όλη τη δυνατότητα. Καλημέρα σας, ναι! Κωνσταντίνε, καλημέρα! Καλώς το Σεραίο! Πού είσαι, φιλέ? Τι γίνεται, αδερφέ? Καταρχήν να τους χαιρόμαστε. Α, έχεις και εσύ. Με ένα γιορτάζει, έχει γενέθλια, κλείνει τα 19 σήμερα. Μπράβο ρε φίλε, και ίδια μέρα και γιορτή και γενέθλια. Όχι, Παναγιώτης είναι. Α, Παναγιώτης. Επειδή είναι γενέθλια. Α, μπράβο, να το χαίρεσαι, να το χαίρεσαι, λοιπόν, αγόρι μου. Να είσαι καλά επίσης. Κωστή, για μένα ήταν λάθος που σύρθηκε τόσο πολύ το θέμα. Πρέπει να τους δώσουν ένα τελεσίγραφο ότι μέχρι τότε ενδιαφερόμαστε για τον παίχτη και να τελειώνει το έργο. Σωστό. Γιατί αυτοί όσοι βλέπουν ότι τραβάει. Αυτοί θέλουν να πέσουν, ας το πούμε, να πέσουν, να πούνε ότι πέσαν ηρωικά, ότι παλέψαν, ότι κάναν, ότι δεν θέλουν να το δώσουν στον παίκτη και τέτοια. Έπρεπε να τους πεις και να ξεκινούς και φυσικά πολύ πιο νωρίς μέσα από το Δεκέμβριο, ότι ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε την απάντησή σας μέχρι αυτή την ημερομηνία. Μετά δεν ενδιαφερόμαστε και πραγματικά να μην ενδιαφερόσουν μετά, έτσι. Ακριβώς.
Τέλειο, εγώ, δηλαδή... εγώ προσωπικά θα το είχα κάνει ήδη από χθες, αδερφέ, ότι αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας. Τέλος. Ναι, τελείωσε. Και ποιος είσαι εσύ, φίλε, τέλος. Τέλος. Και πάνε τόσο ένα. Όχι μετά με 300, μετά να σε λέω ότι ξέρει κάτι, εγώ σε δίνω 150. Ναι, άστον εκεί, άστον Αβολοδέρνη. Να, να πάει όπου γουστάει. Άστον Αβολοδέρνη. Δεν φτάνει που δεν πήγαμε να τον πάρουμε τον παίχτη με ύπουλο τρόπο, με προσφυγή. Με βγάζουν και γλώσσα, σε παρακαλώ πολύ. Ας τον δώσει τον Γαύρο που από την αρχή αυτό ήθελε ο Αλαφούζος. Να τον δώσει εκεί τον παίκτη. Και εγώ πιστεύω ότι ο παίκτης που θα έρθει, φίλε, δεν έχει γραφτεί ακόμα. Όπως έχει γίνει πέρσι με τον Πρίγκιπ, που δεν έχει γραφτεί σε εφημερίδες καθόλου και ήρθε ξαφνικά. Κάπως έτσι θα γίνει, γιατί υπάρχουν στη Γανά, πιστεύω, στη διοίκηση. Ναι, και πιστεύω ότι θα έρθει στο τέλος κάτι καλό για να δυναμώσει κι άλλο η ομάδα. Μακάρι. Μακάρι, αλλά, να δούμε. Περιμένουμε. Αλλά αυτό το θέμα για μένα πιστεύω κάηκε και επικοινωνιακά και οτιδήποτε τελείω. Δηλαδή κουράστηκε ο κόσμο, τώρα ασχολούμαστε όλη έχω την ώρα. Έχω και άλλη αμφιβολία. Την είχα από την αρχή την αμφιβολία, πριν μπούμε σε αυτή την διαπραγμάτευση την χωρί τέλο, την ατέρμονη. Αν ο παίκτη εδώ που θα έρθει για 4 ή για 5 μήνε θα έχει το μυαλό του στην ομάδα και θα μπορέσει να είναι δοσμένο ολοκληρωτικά. Πλέον, μετά και από τι δικέ του παλινοδίε, γιατί δεν φταίει μόνο η πλευρά του Μίχελ με την κακή διαπραγμάτευση. Και με τον τρόπο που έγινε, μάλλον έχουμε πέσει και σε έναν άνθρωπο που είναι σαν τη γρήγορη σκάρα στον υλοκαθαριστήρα. Μία μέρα λέει αυτό, έρχομαι, συμφωνώ, να θα φύγω, όχι τελικά θα μείνω, θα πάω στη Βραζιλία. Δεν θέλω να πάω στη Βραζιλία. Θα πάω στον ΠΑΟΚ, δεν θα πάω στον ΠΑΟΚ τελικά. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Αμφιβάλλω λοιπόν ακόμα περισσότερο, αν μπορεί αυτό να παίξει, ρε παιδί μου. Θα έχει το μυαλό του εδώ. Πες ότι σήμερα τον κλείνουμε τον παίκτη. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν είναι καλό παίκτη. Εννοείται αυτό, δεν το αφισβητούμε. Δεν το συζητάμε. Μπράβο. Τον έχουμε δει τον παίκτη. Το μυαλό του θα είναι εδώ. Ο παιδί φαίνεται ότι είναι αλλού. Δεν γίνεται να σύρεσαι σε διαπραγματεύσει τώρα με του εξελιγωμένου τώρα από χθε. Έχω πει, είπα τι δύο παροιμίε. Με το παρακαλετό και με το καράβι. Μην τη λέω συνέχεια. Τι είπα από χθε. Έγινε σερέ μου! Τα λέμε για σε χαρά, χαιρετώ, για σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. Αν θέλετε να δώσουμε σακούλα κρέατα με τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολίο Μιχάλης. Καλημέρα! Καλημέρα, καλλιτέχνη. Καλό στο παιδί! Τι γίνεται? Πού είσαι, αρθρογράφε μου? Α, εδώ. Αγόρι μου. Δεν μου λες, προσπάθησε να ανεβάσει και δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει, αδερφέ. Όχι, έχει κίνηση. Πρέπει να το δω. Πρέπει να το δω. Έχει κίνηση, τα μπάιτ είναι πολλά. Πρέπει να το δω, φίλε. Για το zoomersou.gr μιλάμε πάντα. Έτσι, εκεί που λέει γίνε ζουμουρσού αθρογράφος. Ο Ανδρέας έχει ανεβάσει υπέροχα άρθρα και πρέπει να το δω. Θα πω στο μεγάλο Γιάννη Μανουκίδη, μεγάλο μαέστρο και Ιντερνετά, να μου το τακτοποιήσει το θέμα. Μάλλον θα με παίρνει σχημάνο, αλλά δεν τρέχει και τίποτα να πούμε. Νόμιζα ότι είσαι ο Ανδρέας Ακρίτας, δεν είσαι? Όχι, όχι. Όχι, ρε φίλε, ήτα. Πω! Ήτα σοκ να πούμε. Πω που μου κάνει ανατροπή. Για πε, είσαι ο. Είμαι ο Στέργιος, άδελφε. Α, έλα ρε Στέργιο, έλα, ο ηλεκτροφόρος. Όχι, ναι, ούτε αυτός. Ο ηλεκτροκέφαλος. Ο ηλεκτροκέφαλος, Στέργιος Τζίλιας, αυτός δεν είσαι? Όχι. Όχι, ούτε αυτός. Πού, 0-2 φίλε, ήτα. Λοιπόν, έλα. Είμαι ο Ανανίας Χατζακραβατίδης, σε κάνω εκπομπή. Είμαι ο Σερβίτς Αλαμάνγκουρα. Για πες λοιπόν. Τι να πω, φιλαράκι, όλοι συμφωνούμε να πούμε. Παρακαλυτό τέτοιο. Δεν υπάρχει. Ναι, λάβω. Ναι, εντάξει. Αυτό. Για να παίξουμε πήρα τηλέφωνο. Για να παίξει πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι? Θέλω πάντα. Μέσα στα δευτερόλεπτα που θα ακούσεις να μου πεις από το γράμμα που θα σου πω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή και τραγουδιστή ή ηθοποιό. Εύκολο. Τα ξέχασα κιόλας. Εύκολο φίλε, εύκολο, Έλληνα, σε βοηθήσω κι εγώ. Περίμενε, παίχτη, ποδοσφαιριστή, ομάδα. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή και τραγουδιστή ή ηθοποιό. Εύκολο, εύκολο. Θα σε βοηθήσω κι εγώ, έλα. Ένα από τα δύο ή θες και Έλληνα και ξένο? Και Έλληνα και ξένο θέλω. Α, εντάξει. Είμαστε από εύκολο γράμμα, θα σου βάλω. Από σίγμα. Πάμε. Από σίγμα. Σκαρτάδος και μπράβο. Σκωτία. Μπράβο. Στο οξύτη να πω. Στο οξύτη, πολύ ωραία. Ξένο παίχτη. Από σίγμα. Ξένο παίχτη. Σνάουτσερ. Σνάουτσερ, πολύ ωραίο. Προχωρά, είσαι δυνατό. Για πες. Προπονητή από σίγμα. Προπονητή από σίγμα. Ναι. Βάλτερ, Βάλτερ. Σκότσικ. Σκότσικ. Πες και ένα τραγουδιστή ηθοποιό από σίγμα. Κατερίνα. Σεργιανόπουλος. Σεργιανόπουλος. Ναι. Μια χαρά, μια χαρά είσαι αγόρι μου, μια χαρά. Δώσε μου μικρό όνομα, άμα δεν θες να πεις και όνομα τεπώνυμο. Στέργιος, Στέργιος. Στέργιος. Τέλεια. Στέργιο. Έλα. Θα ακούσεις στο τέλος της εκπομπής που θα κάνω την κλήρωση. Αν είσαι αυτός που θα κληρωθεί, θα πάρεις στη γραμματεία για να σου πει τι παραπάνω θα κάνεις. Για να μην δίνεις κινητό στον αέρα.
Εντάξει. Έγινε. Πάμε επόμενος. 2310-287-888. Παίζουμε για μια σακούλα τα κρέατα ενός μήνα. Όπως βλέπετε, ούτε επίθετο λέμε, αν δεν θέλετε να πούμε ονοματεπώνυμο. Στον αέρα, ούτε κινητό, έτσι. Το μικρό σας όνομα. Και στο τέλος, πώς είστε, τρεις, τέσσερις, πώς θα προλάβουμε. Θα μπείτε σε κλήρωση να βγάλουμε έναν που θα πάρει τηλέφωνο αυτός στη γραμματεία να ενημερωθεί. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Χρόνια πολλά. Καλώς την, γεια σου, Ελένη μου. Χρόνια πολλά, γεια. Να χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Για το αγοράκι σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Τον μπαμπά σου. Να σε καλά. Για τα νεψάκι σου. Όλους τους θανάσιδες που έχετε. Όλους. Έχουμε πολλούς. Ναι, πολλούς. Αυτό βλέπω. Έχετε πολλούς. Σε ευχαριστώ πολύ και εσύ. Ό,τι επιθυμείς. Υγεία να έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σου και εσείς να έχετε υγεία που μεγαλώνετε τα παιδάκια σας, οι γονείς. Εσείς τα μεγαλώσατε και τώρα χαίρεστε τους καρπούς. Ακριβώς, και να τα χαίρεστε σε αυτές τις ηλικίες τα παιδάκια, γιατί αξίζουν αυτά τα χρόνια. Μετά από τα 5-6 που θα γίνουν τα παιδάκια, πόσο δίκιο μεγαλώνουν, ασχολούνται πόσο με δίκιο. Δικά τους πράγματα. Τώρα είναι η χαρά, τώρα είναι. Πόσο δίκιο έχεις. Ούτε κατάλαβε, Νεκταρία μου, πότε έγινε 8,5, 9, ούτε κατάλαβα. Και δυστυχώς έχουμε πέσει σε εποχές που είναι πάρα πολύ αγχωτικές, που είναι πάρα πολύ μουντές, που είναι πάρα πολύ αγχώδεις. Οι εποχές αυτές. Έτσι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό, λέω, γι' αυτό λέμε. Ζούμου σου, γι' αυτό λέμε ζούμου σου συνέχεια. Ναι, ακριβώς. Ζούμου σου. Και σήμερα στεναχωρέθηκα γιατί σε στεναχώρησαν πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Δεν αγαπούν τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Πρέπει να βάζουν το έτσι αγάπησαν με τον Καρά. Και να ηρεμούν. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και αυτός που διαφωνεί τον αγαπά τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά αγαπώ κάτι ακόμα και όταν το κριτικάρω. Ακόμα και όταν το σχολιάζω, το κάνω με πόνο. Δεν το κάνω με χαρά. Δεν το κάνω με διάθεση να το ισοπεδώσω. Καλά. Κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά μου. Εμένα αυτή είναι η δική μου κοσμοθεωρία. Είπαμε. Πολύ πόνο, τέλος πάντων. Έγινε, Ελένη μου. Έγινε. Σε φιλώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Παίζουμε. Έχουμε ακόμα τη δυνατότητα για 2-3 για να παίξουμε για μία σακούλα κρέατα για το κροπολείο Μιχάλης. Τα κρέατα ενός μήνα. Τα κρέατα ενός μήνα. Και αν προλάβουμε θα δώσουμε και δεύτερη. Εξαρτάται εσείς αν μπείτε στην διαδικασία να παίξετε. Εύκολα γράμματα σας βάζω, εύκολα quiz βάζουμε. Δεν θέλουμε τα κρέατα, δεν τα θέλουμε για εμάς. Θέλουμε να τα δώσουμε σε εσάς. Να παίξετε και να έχετε τη δυνατότητα αυτή. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο. Έρχομαι τώρα. 2310-287-888. Θα προλάβουμε ακόμα 3-4 γραμμές. Κλαούντιο Κεσέρου, φίλε, μου λέει ο Τριαντάφυλλος που ζει στη Ρουμανία. Στη δεύτερη συλλαγή ο τόνος είναι από την Οραντέα Ρουμανίας και οι ρίζες του είναι Ουγγαρίας. Η Τρασιλβάνια, που βρίσκομαι κι εγώ, η Τρασιλβανία τέλος πάντων, εκεί που μπαίνει ο τόνος, είναι μισή-μισή Ρουμάνοι-Ούγγροι και έχουν χρόνια εδαφικό πρόβλημα. Γι' αυτό και όταν παίζουν Ρουμανία-Ουγγαρία γίνεται το έλα να δεις. Αγόρι μου, χθες μας έδωσε πληροφορίες για τον παίκτη και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε στις γραμμές να παίξετε. Για τα κρέατα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Αντώνης λέγομαι. Γεια σου Αντώνη, να χαίρεσαι και τη γιορτή σου χθες. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Είσαι πιστός ή σήμερα ξεπέτα κατά τύχη. Πιστός. Πολύ χαίρομαι. Έλα πλάκα κάνω εγώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή και τραγουδιστή ή ηθοποιό, από το γράμμα που θα σου πω. Έτοιμος. Ναι. Από ΤΑΦ. Πάμε. Έλληνα παίκτη, Τάτος. Τάτος, πολύ ωραία. Ξένο παίκτη, Ιταλός, Μάρκο. Μάρκο. Παλιός ή ειδικός μας, Πάμε, Καράφλας που έπαιζε στο Γαύρο και έπαιρνε τα πέναλτι. Συνέχεια, Σέρβος. Σέρβος. Από ΤΑΦ. Πάμε, άστο, πάμε, ελληνική ομάδα. Ελληνική ομάδα από ΤΑΦ. Τρίκαλα, Μπαύρο. Ξένη ομάδα. Ξένη ομάδα. Όχι Γιουβέντους, η άλλη της πόλης. Τωρίνο. Μπράβο, πες και ένα προπονητή από ΤΑΦ. Προπονητή από ΤΑΦ. Κροάτης που έκοψε την μπάλα στον Μπερμπάτοφ. Μόνο ποδόσφαιρο. Πες και μπάσκετ, έχεις από μπάσκετ να πεις. Τρικέρι, πολύ ωραίος. Πες και ένα τραγουδιστή από ΤΑΦ. Και τελειώσαμε. Τα Νημανίδης. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αντώνη, μπαίνεις και εσύ. Ωραία. Βοηθάμε όπως βλέπετε. Να σε καλά, να σε καλά.
Έγινε, πάμε, πάμε στον επόμενο, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the boy. Γεια σου Κωστή. Καλημέρα από Κατερίνη, Θωμάς. Έλα ρε Πιερία, έλα ρε Θωμά. Δεν πιστεύω να είσαι άπιστος. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχουν τα παιδάκια σου. Ευχαριστώ. Ο μπαμπάς σου. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Ευχαριστώ και εσύ ότι επιθυμείς. Είσαι έτοιμος να παίξουμε για τις κρεατάρες. Παίξε μπάλα, παίξε. Μπράβο. Θέλω να μου πεις 5 ποδοσφαιριστές που το όνομά τους ξεκινάει από κάπα. Πάμε, 5 παίχτες. 5 παίχτες, Καλαφαβίδης. Ναι. Κολομητρούσης. Μπράβο. Καραπιάλης. Μπράβο. Και ξένους. Και ξένους. Ναι. Γιατί άμα πούμε Έλληνες. Ε, και με Έλληνες, πες, δεν έχω πρόβλημα. Καπουράνης. Καπουράνης. Ναι. Και... Νέρι. 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 Κόλλησε τώρα το τελευταίο, ρε. Καρά. Καραφουλίδης. Καραφουλίδης. Στον πυρικό. Στον πυρικό. Λοιπόν, καταρχήν να έχεις πάρα πολύ ήθος. Πρέπει να είσαι γεννημένος από το 1970 και πίσω. Μπράβο. Πρέπει να είσαι 68άρης, 67άρης και πιο μεγάλος. Όχι. Όχι, πιο μικρός. 71-72. Σιρούλα. Σιρούλα. Για να μου... Πέζαμε στον Τενεκεδένιο, πέζαμε. Όχι ρε φίλε, αγόρι μου. Πω. Και εγώ έρχομαι διακοπές στα ξαδέρφια μου εκεί στην Τούμπα. Σόπα ρε φίλε, έχουμε παίξει μπάλα στο Τενεκεδένιο μαζί. Πόσο ήταν. Πω ρε φίλε, πώς με συγκινείς. Ξέρεις ότι παρότι το φτιάξαν το σχολείο εκεί στη γέφυρα, ακόμα λέγεται Τενεκεδένιο το σχολείο, το ξέρεις. Η πινακίδα του δεν λέει 14ο ξερουάνο Τούμπας. Τενεκεδένιο, ήταν πραγματικά Τενεκές. Πρόσφατα ήμουν Χριστούγεννα εκεί και το είδα και πραγματικά έτσι. Αγόρι μου. Αγόρι μου, πες μου το μικρό σου όνομα να σε βάλω και σένα. Θωμάς. Θωμάς, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θωμά. Τι σε χάνουμε, Κωστή. Τίποτα, χάθηκες τώρα. Χάθηκες από τη συχνότητα. Έλα. Χάθηκες από τη συχνότητα, δεν σε ακούω τώρα. Ναι, πέσαμε για λίγο και θα το ξαναφτιάξουμε. Για να σηκωθούμε τώρα λίγο, άντε όλοι μαζί. Φιλιά, φιλιά, τι είχαμε θέμα. Μόνο στο ίντερνετ. Το χάσαμε στο τέλος. Δες τώρα που έχω τα 3 ονόματα. Λοιπόν, πώς θα γίνει τώρα, δεν μας ακούνε. Θέλω να πω το εξής. Από το ίντερνετ, φίλε, πέσαμε. Θέλω να πω, δεν θα το ακούει κιόλας. Η κυρία που έρχεται να πάρει το φούτερ από το σούφου πάω κανόβερου. Το έχουμε εδώ πέρα, το έχουμε πάρει. Πήγαμε στο Ρετούς, πήγε ο φίλος μου, δηλαδή ο Σωτήρης, αδερφέ μου, και το πήρε. Να πω την καλημέρα μας. Κωστή, δεν ακούγεσαι. Κωστή, δεν ακούγεσαι. Κωστή, έπεσε το σήμα. Κωστή, τι γίνεται. Κατευθείαν ήρθαν τα μηνύματα. Είμαστε στα τελειώματα βέβαια. Άρα τώρα πώς θα γίνει. Τώρα θα γίνει το εξής. Τα 3 ονόματα που βγήκαν μέχρι τώρα θα τα βάλω αύριο στην κλήρωση. Εντάξει. Και ο Στέργιος και ο Αντώνης και ο Θωμάς. Γιατί αυτή τη στιγμή που το λέμε αυτό δεν μας ακούνε αυτοί οι τρεις. Σωστά. Εκτός και αν την κάνουμε μεταξύ μας την κλήρωση, πώς θα ξέρουν αυτοί ότι κληρωθήκαν, αδερφέ. Στο site, φίλε, τι, στο site, στο zoomusu.gr, στον αθλητήριο. Δεν είναι, θα την κάνουμε αύριο. Εσείς που βγήκατε λοιπόν, εσείς που βγήκατε στο τέλος και παίξατε για τα κρέατα, αύριο τα 3 ονόματα για να κάνουμε την κλήρωση για τα κρέατα. Τι έχουμε θέμα, δεν ακουγόμαστε τώρα, πέσαμε έτσι. Πέσαμε. Εσείς στο ίντερνετ λοιπόν, ευκαιρία να τα πούμε. Εσάς, ξέρω ότι είστε πάρα πολύ έξω. Θέλω να πω δύο κουβέντες και ας μην ακουστούν από τους εδώ, του εσωτερικού. Όταν έρχεστε από το εξωτερικό, να περνάτε έστω και μία βόλτα. Να πείτε ένα γεια. Ούτε μας ενοχλείτε, ούτε δυσανασχετούμε, ούτε δυσφορούμε. Ίσα-ίσα. Όποιος σας έχει πει ότι, όχ, αδερφέ, θα βρούμε χρόνο. Κι ας είναι περιορισμένος. Θα τον στερήσουμε από αλλού το χρόνο. Για μας, για μένα προσωπικά θα μιλήσω, γιατί δεν είμαστε πολλοί στην εκπομπή. Για μένα είστε πάρα πολύ σημαντικοί ή έξω. Κάποιος κάποια στιγμή τόλμησε και μου είπε, τι σε νοιάζει, αφού δεν φαίνονται αυτοί στη μέτρηση. Άκου να δεις σκεπτικό. Δηλαδή να δω αυτούς που με ακούνε σαν νούμερο. Αν το κάνω αυτό στο και μια στιγμή, τότε δεν θα έχω τα νούμερα που έχω. Που δεν έχω μιλήσει ποτέ για τα νούμερά μου, ποτέ όλα τα χρόνια. Κι ας έχω αυτά που έχω. Ξέρετε, καταλαβαίνει ο άλλος, άμα σε ακούει ο κόσμος ή όχι. Να τον δω δηλαδή τον ακροατή, ότι ξέρεις κάτι, ο άλλος που είναι στη Μελβούρνη, ας πούμε, και στέκεται και με ακούει, ήρθαμε. Πάρα πολύ ωραία, θα την κάνουμε την κλήρωση. Να τον δω δηλαδή αυτόν επειδή είναι μακριά και είναι στη Μελβούρνη
ή είναι στο Σίδνεϊ, ή είναι στο Λούτερ, ή στην Ιρεβέργη, ή στο Τορόντο, ή στη Μόσχα, ή στο Κάρντιφ, να πούμε, ή στη Στοχόλμη, ότι δεν είναι σημαντικός για μένα. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά? Γιατί, επειδή δεν φαίνεται στη μέτρηση? Τι λες, ίσα-ίσα. Αυτός για μένα είναι πιο σημαντικός. Που συνδέεται με την πατρίδα, με την πόλη, που συνδέεται με την ομάδα. Που συνδέεται με την Τούμπα, που συνδέεται με αυτό που αγαπάει μαζί μας. Και είμαστε μόνιμη παρέα του. Το χαίρομαι πραγματικά με την ψυχή μου όταν έρχονται άνθρωποι και μου λένε: ξέρεις κάτι, ζω στο Χέλσιμπουργκ, ζω στο Στοκχόλμη, ζω στο Ελσίνκι και είσαι μόνιμη παρέα μου. Νιώθω ότι είσαι κάθε μέρα εκεί, στο εργοστάσιο που πηγαίνω, στο τιμόνι που οδηγάω και είμαι στα ξένα που δεν υπάρχει τίποτα να με δέσει με την πατρίδα. Και είσαι παρέα μου. Αυτό μου δίνει τέτοια χαρά, τεράστια, τεράστια χαρά. Λοιπόν, τρεις προλάβανε να παίξουν. Θέλω να μου. Μπερδεύω τα ονόματα, κάτσε να βάλω νούμερα. Τέλεια. Έχω βάλει ανάποδα νούμερα από το 1 μέχρι το 3. Δώσε μου ένα νούμεράκι, αγοράκι μου. Το 2. Το 2 λοιπόν. Το 2 είναι ο Θωμάς. Ο Θωμάς. Θωμά που ακούς. Θα πάρεις τηλέφωνο τώρα στο 2310-287-888. Ελπίζω να μην πέρει κανένας μου σαν Τένιος Θωμάς, αυτός που βγήκε πριν. Για να μην ζητάμε δηλαδή και τα τηλέφωνα στον αέρα, θα πάρεις τηλέφωνο τώρα μόλις βγούμε 10 και κάτι ψηλά. Για να συνεννοηθούμε να πας να πάρεις τα κρέατα το κρεοπόλιο Μιχάλης. Θέλω να σας πω, να πω το εξής. Στην κυρία Καψιμάνη, νομίζω. Κάτσε να το δω το επίθετο. Λοιπόν, περίμενε. Θα σας πω αμέσως. Ακριβώς. Η κυρία Καψιμάνη Κατερίνα που έχει κερδίσει το φούτερ από το Σούφου Πάο Κανόβερο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα τρελόπαιδα. Γεια σου Χρήστο Τσίκο, γεια σου αδερφέ. Εκεί που είσαι. Λοιπόν. Να έρθει να το παραλάβει. Το έχουμε εδώ στο στούντιο να πάρει το φούτερ. Όσοι έχετε κερδίσει δώρα και δεν τα έχετε πάρει, που δεν θυμάμαι να χρωστάμε κάτι. Δεν θυμάμαι να χρωστάμε κάτι, το οτιδήποτε. Να περάσετε να τα πάρετε. Και οι δύο που είχαν κερδίσει από το δίκτυο. Είχαμε κληρώσει ένα smartwatch και ένα στυλό που είναι φορτιστής και MP3 player κτλ. Να περάσετε από εκεί να τα πάρετε από το δίκτυο. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο. Αυτά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ενωμένοι μόνο και μεταξύ μας και οι ακροατές και οι φίλοι στην ίδια παρέα. Μας ενώνει η αγάπη για το σύλλογο, για τα 4 γράμματα. Θα έχουμε και διαφωνίες, θα έχουμε και διαφορετικές απόψεις, έτσι πρέπει. Αλλά αποφύγετε το εγώ να γίνω ήρωας, εγώ θα πω και ας με κράξουν, εγώ που τα λέω και οι άλλοι με κατηγορούν κτλ. Αφήστε τα αυτά, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει. Σε άλλες εκπομπές μπορεί να πιάνουν εδώ. Δεν περνάει αυτό, να το ξέρετε, σας το λέω. Εκ των προτέρων, να είμαστε ξεκάθαροι. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye bye. Έρχεται ο Χρύσανδος, έρχεται ο Δημήτρης, έρχεται ο Μάριος. Εδώ η Τρόικα στο Λίμπερο. Σας φιλώ. Γεια σας.